Μπαταβούκας για τον Βολκόφ που δεν έχει φανεί μέχρι τώρα από το πολύ καλό μαρκάρισμα του Κόρνι Τόμψον. Μπαταβούκας για τον Γκάλι. Και πάλι Μπαταβούκας, Βράνκοβιτς με τον Μοράλες. Ο Βράνκοβιτς δεν έχει πρόβλημα από τον Ισπανό αντίπαλό του. 14-8, ακριβώς 8 λεπτά από το πρώτο τζάμπολ των διαιτητών. Βλέπετε εδώ τον Βράνκοβιτς, ο οποίος πέτυχε το πρώτο του καλάθι. Και έχει 1-4 δίποντα μέχρι στιγμής. Βιακάμπα. Φάουλα από τον Βράνκοβιτς με πολύ εξυπνάδα. Ο έπειρος αρχηγός της Μπανταλώνα πήρε κυριολεκτικά το φάουλα από τον Βράνκοβιτς. Ξαναβλέπετε εδώ προσποιήθηκε. Ο Βράνκοβιτς μετά τη δεύτερη προσποίηση του Βιακάμπα έκανε το δεύτερο του προσωπικό φάουλ στο παιχνίδι. Έχει 5 τώρα ομαδικά ο Παναθηναϊκός έναντι 7 των Καταλανών, 11 και 48 πριν από την λήξη του πρώτου ημιχρόνου. Ο Βιακάμπα είναι άστοχος, το 14-8 παραμένει. Ο Βιακάμπα που έχει μέχρι στιγμής 3 πόντους με ένα τρίποντο, τον βλέπετε εδώ. 15-8 η διαφορά στους 7 πόντους. Όπως και στο ξεκίνημα του αγώνα όταν οι Καταλανοί προηγήθηκαν με 7-0. Τους βλέπετε εδώ και σε μια διάταξη 1-3-1 ζώνη στο μισό γήπεδο. Γκάλης για τον Παταβούκα. Και πάλι Γκάλης για τον Βολκόφ. Είναι σουτ 2 πόντων rebound από τον Τόμψον. Ζοφρέσα για τον Σμιθ. Για Κάμπα στην διήθηση. Ο Μοράλες για τον Τόμψον. Είναι σουτ 3 πόντων rebound όμως από τον Μοράλες που ήρθε από το πουθενά κυριολεκτικά. Τρίτο φάουλ από τον Φράνκοβιτς που καταλογίζει ο Κολούτσι. 11 και 14 πριν από τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου. Να τα πρώτα προβλήματα για τον Κώστα Πολίτη. Ξαναβλέπετε το rebound από τον Μοράλες. Η προσπάθεια από τον Φράνκοβιτς, μάλλον με το σώμα, φάνηκε να κάνει το φάουλ ο Δαλματός. Εσπευσμένο ο Πολίτης, όπως βλέπετε, σήκωσε τον Γιάννη Παπαγιάννη από τον πάγκο. Να και ο Φράνκοβιτς που πολύ γρήγορα, μέσα σε 2 λεπτά, έκανε 3 φάουλ και ενώ ξεκίνησε εντυπωσιακά πάνω στον Μοράλες. Να ο Παπαγιάννης που περνάει στο παιχνίδι και ο Φράνκοβιτς που φεύγει. Με 2 πόντους, 2 rebound και ένα κόψιμο. Δικαίωμα για βολές στον Μοράλες. 16-8 από τον center της Juventud και της Εθνικής Ισπανίας. 17-8 με τον Μοράλες να σημειώνει τους πρώτους του 2 πόντους στο παιχνίδι. Να εδώ ο Βράνκοβιτς. Οι Καταλανοί πάντα σε αυτή την 1-3-1 προσπαθούν εμφανώς να πιέσουν στην περιφέρεια του Παναθηναϊκού. Μυριούνης για τον Βολκόφ, για τον Παπαγιάννη αυτός. Πρέπει να υπάρχει φάουλ εκεί. Τον Μοράλες, έστω και καθυστερημένα ο Κολούτσι, αποφάσισε να σφυρίξει. Βλέπετε εδώ πως διαμαρτύρεται ο Τόμψον. Έχω την εντύπωση ότι ήταν καθαρή παράβαση. Για να δούμε και το replay. Βλέπετε πως πρόκλεται εκεί ο Παπαγιάννης. Να τώρα λοιπόν που ο Μοράλες που είναι ο πρώτος παίκτης της Χουβεντούς που φτάνει τα 3 φάουλ κάθεται στον πάγκο και περνάει με το νούμερο 13 ο Φεράν Μαρτίνες. Η πρώτη αλλαγή και για τον Ομπράντοβιτς. Αυτός είναι ο Φεράν Μαρτίνες που προέρχεται από την Μπαρσελόνα και ήρθε εδώ στην Μπανταλώνα σαν αντάλλαγμα για την μεταγραφή πριν από 3 χρόνια αν δεν απατώ με του Χουάν Μοντέρο στην Μπαρσελόνα. Ο Παπαγιάννης είναι άστοχος στη δεύτερη βολή, 17, 9, 10 και 56 πριν από τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου. Ο Βιακάμπα, Ζοφρέσα, για τον Σμιθ, Τόμψον, τον οποίο έχει αναλάβει ο Βολκόφ. Υπάρχουν βήματα από τον Αμερικανό που καταλογίζει ο Κολούτσι, είναι και πάλι μια χαρακτηριστική αντίδραση από τον Κόρνι Τόμψον. Ξαναβλέπετε εδώ εσείς τη φάση βεβαίως από αυτό το replay. Είναι εμφανές ότι κάνει ένα βήμα προς τα πίσω ο Αμερικανός που διανύει φέτος την τέταρτη χρονιά του στην Μπανταλώνα, προερχόμενος από μια μεγάλη καριέρα στην Ισπανία αλλά και από το NBA όπου έπαιζε στους Dallas Mavericks. Το άστοχο σου του Παπαγιάννη δεν είχε δυσάρεστες συνέπειες για τους παίκτες του Παναθηναϊκού που κέρδισαν το rebound. Ο Παταβούκας έκανε βήματα όμως.
Έτσι λοιπόν η Χουβεντούς έχει δικαίωμα για νέα επίθεση, προηγείται 17-9, ενώ απομένουν 10 λεπτά και 12 δευτερόλεπτα για την λήξη του πρώτου μηχρόνου και βεβαίως αυτή η 9 πόντι είναι ένας εντυπωσιακά αρνητικός απολογισμός για την επίθεση του Παναθηναϊκού σε ένα πολύ καθοριστικό παιχνίδι. Ο Φεράν Μαρτίνες με μια εντυπωσιακή κίνηση φτάνει τη διαφορά στους 10 πόντους, 19-9 με τη συμπλήρωση του πρώτου δεκαλέπτου και είδατε για λίγο και την μασκότ της Μπανταλώνα. Έναν διάβολο με τεράστια χέρια. Παταβούκας για τον Γκάλι. Προσπάθεια από τον Ζωφρέσα να του κλείσει το διαδρομό και αρνησμένος ο Μυριούνης. Γκάλις και πάλι. Μυριούνης για 3 πόντους. Να λοιπόν η λύση από τα 6-25 για τον Παναθηναϊκό. Για πρώτη φορά μετά από 10,5 λεπτά παιχνιδιού. 19-12 με τον Μυριούνη να ευστοχεί για πρώτη φορά στο παιχνίδι. Σμιθ, έχω την εντύπωση ότι αδίκησαν τον Παπαγιάννη διαιτητές αυτή τη φάση, αφού ο Σμιθ πήγε να καρφώσει αλλά έχασε την ισορροπία του μπροστά στον Παπαγιάννη που είχε πάρει θέση. Ξαναβλέπετε εσείς εδώ το προηγούμενο τρίποντο του Μυριούνη. Ο Σμιθ έχει δικαίωμα για βολές. Ο Παναθηναϊκός έχει φτάσει τα 7 ομαδικά φάουλ, όσα έχει και η Μπανταλώνα, η οποία φορτώθηκε πολύ γρήγορα στα πρώτα 6 λεπτά, όμως εδώ και 3 λεπτά οι παίκτες δεν έχουν υποπέσει το φάουλ. Ο Σμιθ φτάνει τους 7 πόντους, εξακολουθεί να είναι πρώτος σκόρερ της ομάδας στο παιχνίδι. Με απόλυτη μάλιστα ευστοχία από την γραμμή των βολών. 21-12 με 4-4 από τον Σμιθ. Βλέπετε και τον Κώστα Πολίτη. Έχει κάθε λόγο να είναι προβληματισμένος και σκεπτικός. Πάντα σε αυτή την ζων πρέσ στο μισό γήπεδο. Οι παίκτες της Χουβεντού, τον Γκάλι για τον Παταβούκα. Νέο σου 3 πόντων. Άστοχος ο Κώστας Παταβούκας, έχουν ένα στα 5 παίκτες του Παναθηναϊκού σε αυτό το ξεκίνημα. Ο Μάικ Σμιθ δεν ολοκληρώνει τον ταχύτατο εθνιδιασμό της ομάδας του. Βιακάμπα με τον Παταβούκα. Διστάζει εκεί από την καλή άμυνα των παίκτων του Παναθηναϊκού. 17 δευτερόλεπτα στην Χουβεντούς που θα ολοκληρώσει απέναντι σε οργανωμένη άμυνα. Ζωφρέσα. Σουτ 3 πόντων από τον Σμιθ. 24-12. Double score για την Χουβεντούς για μία ακόμα φορά. 8:30 πριν από τη λήξη του ημιχρόνου, οι Ισπανοί έχουν πολύ καλά ποσοστά τόσο από τη γραμμή του φάουλ όσο και από τα 6-25. Βολκόφ. Η άμυνα των Ισπανών γίνεται όλο και πιο πιεστική. Βλέπετε πως προσπαθούν με παγίδες να κλείσουν τους παίκτες του Παναθηναϊκού. Παπαγιάννης βγάζει για τον Παταβούκα. Βολκόφ που δεν έχει φανεί καθόλου. Ο Μυριούνης ευστοχή σουτ 2 πόντων από τον Χρήστο Μυριούνη που σε αυτό το πολύ δύσκολο επιθετικά διάστημα των συμπαικτών του δίνει λύσεις. 24-14, 7:56 πριν από την λήξη του ημιχρόνου. Ζωφρέσα και Βιγιακάμπα. Φεράν με τον Παπαγιάννη. Με πολύ δύναμη ο Καταλανός δεν καταφέρνει τελικά από την αποτελεσματική άμυνα. Του Γιάννη Παπαγιάννη, ο Γκάλης φτάνει τους 8 πόντους, 24-16. Ο Παναθηναϊκός μειώνει στους 8 από τους 12 με τους οποίους έχανε πριν λίγο. Με τον Γκάλη να έχει 8 πόντους, να είναι πρώτος σκόρερ του Παναθηναϊκού με 4-5. Βιακάμπα, Τόμσον για τον Σμιθ, Ζωφρέσα. Φεράν, Βιακάμπα, διήθηση. Είναι εύστοχος αυτή τη φορά. Ο Βιγιακάμπα που φτάνει στους 6 πόντους, 26-16, απομένουν ακριβώς 7 λεπτά για τη λήξη μηχρόνου. Βλέπετε εδώ τον αρχηγό της Μπανταλώνα που πριν από περίπου ένα μήνα είχε έναν τραυματισμό. Στην αρχή φάνηκε πως θα έχανε αρκετό χρονικό διάστημα, τελικά επανήλθε χωρίς προβλήματα. Ο Μυριούνης είναι άστοχος. Για μία ακόμα φορά οι παίκτες του Παναθηναϊκού δεν καταφέρουν να ευστοχήσουν. Στους 3 πόντων από τον Ζωφρέσα ευτυχώς ήταν άστοχος και υπάρχει φάουλ από ποιον, από τον Μάικ Σμιθ. Όπως δείχνει ο Ράντης, βλέπετε εδώ τον Σμιθ που παραδέχεται το σφύριγμα από τον Κροάτη. Εδώ βλέπετε καθαρά το φάουλ του Μάικ Σμιθ στον Βολκόφ, ο οποίος έχει δικαίωμα για βολές. Ο Ραφαέλ Ζωφρέσα φεύγει από το παιχνίδι, τη θέση του θα πάρει ο αδερφός του. Ο Τόμας Ζαφρέσα με το νούμερο 6 τον βλέπετε εδώ σε πρώτο πλάνο. Επανήλθε στα γήπεδα πριν από λίγο καιρό. Δεν έπαιξε στο πρώτο παιχνίδι μεταξύ των δύο ομάδων στην Αθήνα καθώς είχε ένα σοβαρό τραυματισμό στο γόνατο. Πρώτος πόντος για τον Σάσα Βολκόφ στο παιχνίδι. 26-17. Ο πολίτης προσπαθεί να εμψυχώσει τους παίκτες του. Η
26-18 με τον Βολκόφ να έχει 2 πόντους. Ο Γκάλης έχει 8, ο Βράνκοβιτς 2, ο Μυριούνης 5 και ο Παπαγιάννης 1. Αυτή είναι η σκόρες από πλευράς Παναθηναϊκού μετά από 13,5 λεπτά παιχνιδιού. Τόμας Ζαφρέσα. Ο Πολίτης πέρασε και πάλι στο παιχνίδι τον Αλβέρτη. Καλή άμυνα από τον Βολκόφ πάνω στον Τόμσον που αστοχεί. Ο Παταβούκας για τον Βολκόφ. Ο Κολούτσι δίνει βήματα που μόνο βήματα δεν ήταν. Ίσως θα μπορούσε να δώσει φάουλ στην προσπάθεια των Καταλανών να κλέψουν την ώρα που η μπάλα κατέληγε στα χέρια του Βολκόφ. Βλέπετε εδώ τις αντιρρήσεις από τον Ουκρανό. Και διαμαρτυρίες από τον Πολίτη. Βιαστικό το σφύριγμα από τον άπειρο αναμφισβήτητα Ιταλό διαιτητή, που για πρώτη φορά αγωνίζεται σε ημιτελική φάση Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος. Τόμας Ζαφρέσα. Βιγιακάμπα. Ο Φεράν δεν διστάζει από τα 6-25. Ο Βιγιακάμπα παίρνει το επιθετικό rebound. Η μπάλα κυλάει εκτός τερέν από τα χέρια του Παταβούκα. Νέα επίθεση λοιπόν για την Χουβεντούτ που έχει στην διάθεσή της 28 δευτερόλεπτα. 5:53 πριν από την λήξη του ημιχρόνου ξανέβαλε στην τελευταία προσπάθεια από τον Βιγιακάμπα. Ο Πολίτης έχει στο παιχνίδι και τον Αλβέρτη και τον Μυριούνη. Προσπαθεί να κάνει πιο κινητικό το σχήμα του απέναντι στους ιδιαίτερα γρήγορους Καταλανούς. Rebound από τον Φεράν. Ο Παταβούκας σαν από μηχανή σε όσα κερδίσει την μπάλα που φτάνει στον Βολκόφ. Και πάλι Παταβούκας. Για τον Γκάλι οι Ισπανοί γύρισαν και πάλι σε μάντουμαν την άμυνά τους. Τον Γκάλι έχει αναλάβει τώρα ο Τόμας Φρέσα. 10 πόντια από τον Νίκο Γκάλι, 26-20 μετά από πολλή ώρα Παναθηναϊκός στους 6 πόντους, 5-19 για τη λήξη του ημιχρόνου. Οι κυπελούχοι Ελλάδος δείχνουν να ανακάμπτουν σε αυτό το πολύ κρίσιμο διάστημα και ενώ πριν λίγο να σας θυμίσουμε ότι έχαναν με 24-12. Βιακάμπα, η μπάλα καταλήγει στον Μυριούνη. Και τώρα Γκάλης, ακριβώς 5 λεπτά πριν από την λήξη του ημιχρόνου. Ο Μυριούνης, έξυπνη προσποίηση, καλάθι και φάουλα από τον Χρήστο Μυριούνη, φάουλα από τον Μάικ Σμιθ, το δεύτερο του Αμερικανού. Βλέπετε εδώ τον Σμιθ και δείτε ξανά την πολύ έξυπνη προσπάθεια από τον Μυριούνη που φτάνει στο καλάθι και παίρνει και φάουλα από τον Μάικ Σμιθ. Ενώ αυτός είναι ο νεαρός Ντάνι Πέρες και τώρα παίρνει το πρώτο του time out στο παιχνίδι ο Ζελικ. Παιχνίδι με το νούμερο 4 ο Ντάνι Πέρες αντικατέστησε τον Μάικ Σμιθ, ενώ ο Πολίτης έβγαλε τον Μυριούνη από το παιχνίδι και πέρασε για πρώτη φορά τον Νίκο Οικονόμου, ο οποίος ανέλαβε και την επιτήρηση του Κόρνι Τόμσον. Πέρες για τον Βιγιακάμπα. Καλή άμυνα από τον Αλβέρτη και τον Γκάλι. Η μπάλα θα κυλήσει εκτός τερένα, 13 δευτερόλεπτα για τους παίκτες της Μπανταλώνα να ολοκληρώσουν την επίθεσή τους. 4:35 πριν από τη λήξη, 26-23 το προβάδισμα για την Χουβεντούτ με τον Παναθηναϊκό. Να έχει κάνει ένα σερί 11-2, ο Φεράν σπρώχνεται εκεί από τον Αλβέρτη. Δεν υπάρχει η παραμικρή βεβαίως αντίρρηση για την ολοφάνερη παράβαση του Αλβέρτη που κάνει το δεύτερο φάουλ του στο παιχνίδι. Βλέπετε εδώ την πλάτη του Αλβέρτη και ξανά εδώ πως σπρώχθηκε καθαρά ο Φεράν. Δικαίωμα για μία συν μία βολές στον Φεράν Μαρτίνεθ, τον οποίον βλέπετε εδώ. Rebound από τον Βολκόφ, η διαφορά των τριών πόντων μένει αναλύωτη. Το παιχνίδι αρχίζει και θυμίζει λίγο από Μπολόνια. Ο Παναθηναϊκός εκεί έχανε 19-8 και κατάφερε να κλείσει το ημίχρονο ο προηγούμενος μάλιστα. Και πάλι σε άμυνα ζώνης, 1-3-1 όπως δείχνει φαίνεται να είναι η αγαπημένη άμυνα του Βράντοβιτς. Αυτή ο Αλβέρτης αστοχή, rebound από τον Πέρες. Ο Βιγιακάμπα προσπαθεί να σπρώξει τον ευνηδιασμό για τον Φεράν. Υπάρχει επιθετικό φάουλ εκεί από τον Μαρτίνεφ τον Αλβέρτη που κατελόγησε ο Κολούτσι. Βλέπετε εδώ τον Φεράν να από μία άλλη κάμερα η προσπάθεια από τον Μαρτίνεφ. Ο νεαρός πολύ έξυπνα, πολύ γρήγορα πήρε το φάουλ από τον Φεράν. Πρώτο φάουλ από τον Μαρτίνεφ. Όπως βλέπετε οι Καταλανοί πιέζουν τώρα σε όλο το μήκος και το πλάτος του αγωνιστικού χώρου. Ο Γκάλης πολύ έξυπνα για τον Οικονόμου και πάλι Γκάλης. Υπάρχει φάουλ εκεί. Από τα χέρια του Τόμσον εκτός έρεν η μπάλα, δίνει ο Κολούτσι στους Καταλανούς την μπάλα. Βλέπετε τις διαμαρτυρίες του Γκάλη για δύο φάσεις. Να εδώ ο αρχηγός του Παναθηναϊκού έγινε φανερά φάουλ.
στην προηγούμενη φάση. Ο Μπράντοβιτς πέρασε στο παιχνίδι με το νούμερο 14, τον Αλμπέρτ Αλφόνς, τον νεαρό στη θέση του Φεράν Μαρτίνες. Για Κάμπα, νέα πολύ καλή άμυνα από τον Αλβέρτη. Έχει μεγάλο μερίδιο στην ανάκαμψη του Παναθηναϊκού ο νεαρός, καθώς φαίνεται ότι με την είσοδό του που κόντεινε το σχήμα του Παναθηναϊκού έσφιξε κατά πολύ η άμυνα, την οποία από χτες έδειχνε στους παίκτες του από την τελευταία προπόνηση πριν το παιχνίδι ο Κώστας Πολίτης. Παταβούκας, Βολκόφ με τον Τόμσον. Εντυπωσιακή προσπάθεια από τον Ουκρανό, 26, 25, 3 και 12 πριν από τη λήξη του ημιχρόνου. Σε απόσταση αναπνοής ο Παναθηναϊκός και ένα τρίποντο από τον Τόμας Ζωφρέσα τώρα. Σε αυτό το κρίσιμο σημείο ο Ζωφρέσα, χωρίς να έχει κάνει προσπάθεια μέχρι στιγμής, καταφέρνει και δίνει νέα επιθετική αναπνοή στην Μπανταλώνα, 29, 25, 2 και 54 πριν από τη λήξη. Παταβούκας βρίσκει το διάδρομο για να διεισδύσει ο Οικονόμου. Καλάθι και φάουλα από τον Νίκο Οικονόμου, που ξεκινάει με εντυπωσιακή προσπάθεια. Να, εδώ ο Νίκος Οικονόμου επανήλθε και αυτός μετά από αποχή περίπου ενός μηνός, μετά από μία εγχείρηση στην οποία υποβλήθηκε. Βλέπετε εδώ την προσπάθεια του Οικονόμου και το φάουλ το οποίο υπέπεσε ο Αλμπέρτ Αλφόνς. Πρώτο φάουλ και για τον νεαρό στο παιχνίδι. 29-28 από το έμεσο τρίποντο, απάντηση σε εκείνο του Ζωφρέσα από τον Νίκο Οικονόμου, 2-40 πριν από την λήξη του ημιχρόνου. Να, εδώ ο Νίκος Οικονόμου. Πέρες, Ζωφρέσα για τον Κόρνι Τόμψον. Για Κάμπα μπροστά από τον Βολκόφ, 31-28 με τον Βιγιακάμπα να έχει φτάσει τους 8 πόντους, τον είδατε για λίγο. Ο Μπράντοβιτς πότε με πιεστική άμυνα ζώνης, πότε με man-to-man προσπαθεί να απορριθμίσει τους περιφερειακούς του Παναθηναϊκού. Γκάλης, πάντα ο αρχηγός του Παναθηναϊκού, πρέπει να υπάρχει φάουλ εκεί. Το rebound από τον Πέρες, η μπάλα θα φτάσει στον Ζωφρέσα. Ντάνι Πέρες, πρέπει να υπάρχουν 3 δευτερόλεπτα, έγκαιρη η υπόδειξη από τον Κολούτσι. Ξεχάστηκαν μέσα στη ρακέτα τόσο ο Αλφόνς όσο και ο Πέρες. Και υπάρχει time out που ζήτησε ο Κώστας Πολίτης. Πέρασε στο παιχνίδι και πάλι τον Mike Smith, ενώ ο Κώστας Πολίτης επιμένει σε αυτό το ημίψιλο σχήμα, ουσιαστικά με center τον Βολκόφ, το οποίο όμως μέχρι στιγμής έχει αποδώσει τα μέγιστα. Αλβέρτης με τον Σμιθ για τον Οικονόμου, υπάρχει φάουλ εκεί από τον Αλφόνσα Αλμπέρ Γκαρσία, όπως είναι το πλήρες όνομα του νεαρού που υποπίπτει στο δεύτερο φάουλ του, τον βλέπετε με το 14. Ο Μπράντοβιτς ξαναγυρίζει στο παιχνίδι τον Μαρτίνεθ, τον Φεράν Μαρτίνεθ, στη θέση του Αλφόνσα Αλμπέρ, ο οποίος δεν κατάφερε να περιορίσει την δράση του Νίκου Οικονόμου, ο οποίος έχει δικαίωμα για βολές. 14 τα ομαδικά φάουλ για την Μπανταλώνα, 8 για τον Παναθηναϊκό. Ο Νίκος Οικονόμου ευστοχή, 31-29, με τον νεαρό να φτάνει τους 4 πόντους. Δίνει και αυτός λύσεις στην επίθεση για τον Κώστα Πολίτη. 5 πόντια από τον Οικονόμου, 31-30, 1 και 40 πριν από τη λήξη. Ο Παναθηναϊκός βρίσκεται πλέον σε απόσταση αναπνοής χάρη στην πολύ καλή άμυνά του στα τελευταία 8 λεπτά του παιχνιδιού. Για Κάμπα με τον Βολκόφ θα χάσει το lay-up. Γκάλης, και ευκαιρία για τον Παναθηναϊκό να περάσει στο σκορ από το ξεκίνημα του αγώνα για πρώτη φορά. Γύρισαν γρήγορα οι Καταλανοί και τώρα Γκάλης. Τον ανέλαβε και πάλι ο Βιγιακάμπα. Ο Γκάλης που κλείνεται βγάζει για τον Παταβούκα εύκολο σου των 3 πόντων. Είναι άστοχο όπως ήταν αφύλακτος ο Παταβούκας. Ο Αλβέρτης για τον Γκάλη. 31-32 μετά από 19 ακριβώς λεπτά παιχνιδιού. Ο Παναθηναϊκός για πρώτη φορά παίρνει προβάδισμα με το καλάθι του Νίκου Γκάλη, ο οποίος έχει 12 πόντους και είναι πρώτος σκορέρ μέχρι στιγμής για τον Παναθηναϊκό. Με 6 στα 9 δίποντα. Τόμας Ζωφρέσα για τον Κόρνι Τόμσον. Για Κάμπα, για 3 πόντους, 34-32, 37 δευτερόλεπτα πριν από την λήξη του ημιχρόνου, με το τρίποντο του αρχηγού της Μπανταλώνα που βλέπετε εδώ. Ο Βιγιακάμπα έχει 11 πόντους με 2 τρίποντα. 25 δευτερόλεπτα για τη λήξη του ημιχρόνου, 17 για τον Παναθηναϊκό. Βολκόφ με τον Τόμσον. Ο Αλβέρτης
για τον Βολκόφ και πάλι είναι σούτ 2 πόντων. Ισοφαρίζει ο Βολκόφ και time out που καλεί ο Μπράντοβιτς. 34-34 σε ένα πρώτο ημίχρονο με δύο όψεις και με αυτά τα 12,5 δευτερόλεπτα να ανήκουν πιθανότατα όλα στην κουβεντού του με τον Σμιθ να επαναφέρει για τον Τόμας Ζοφρέσα. Δεν υπάρχουν αλλαγές σε σχέση με τα σχήματα πριν το time out. Τριών πόντων από τον Φεράν, η μπάλα εκτός τερέν για την Χουβεντούτα. Απομένουν ακριβώς 2 δευτερόλεπτα για την λήξη του ημιχρόνου. Πάντα 34-34. Ο Τόμσον επαναφέρει, να δούμε για ποιον, για τον Φεράν. Εκπρόθεσμο είναι το σούτ, το δείχνει και ο Κολούτσι. Λοιπόν, αποτέλεσμα πρώτου ημιχρόνου, 34-34. Με τον Παναθηναϊκό να δείχνει δύο πρόσωπα μέχρι στιγμής στο παιχνίδι. Ένα πολύ κακό ξεκίνημα. Οι Καταλανοί προηγήθηκαν 24-12 στο 10ο λεπτό με 11 πόντους. Πρώτη πεντάδα για τον Κώστα Βολίτη. Το τζάμπολ με κερδισμένο τον Φράνκοβιτς, αλλά την μπάλα να καταλήγει σε ισπανικά χέρια με τον Ζοφρέσα σε ρόλο playmaker. Ο Μυριούνης πάνω στον Μάικ Σμιθ. Ο Βολκόφ πάντα στον Κόρνι Τόμσον. Και ο Βράνκοβιτς στον Φεράν Μαρτίνεθ, σούτ 3 πόντων από τον Ντάνιελ Πέρες, 37-34 από τον νεαρό που φέτος έκανε μια πολύ καλή σεζόν στο Ισπανικό Πρωτάθλημα αλλά και στον πρώτο γύρο του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος. Του δόθηκαν πάρα πολλές ευκαιρίες μετά τον τραυματισμό του Τόμας Ζοφρέσα, με αποτέλεσμα τώρα να αποτελεί ένα βασικό ατού για τον Μπράντοβιτς. Ο Βολκόφ για τον Μυριούνι, σούτ 3 πόντων, rebound από τον Μάικ Σμιθ. 19-16 για την λήξη του αγώνα, 37-34, Τόμας Ζοφρέσα. Υπό την επιτήρηση του Γκάλι. Ζοφρέσα για τον Φεράν, ο οποίος δεν διστάζει να σουτάρει και από τα 6-25 παρά το ύψος του. Αυτή τη φορά είναι ο Ζοφρέσα που σουτάρει από τα 6-25, 40-34 με 2 τρίποντα σε ισάριθμες προσπάθειες μετά από ένα λεπτό παιχνιδιού στο δεύτερο ημίχρονο από πλευράς Μπανταλώνα. Μυριούνι, Παταβούκας, υπάρχει φάουλ εκεί βεβαίως, η μπάλα εκτός τερέν όπως δείχνει ο Κολούτσι. Φάνηκε να τραβάει το Βράνκοβιτς ο Μαρτίνες, υπάρχουν κάποια παράπονα από τον πολίτη, τον βλέπετε εδώ. Να και ο Μπράντοβιτς που δίνει οδηγίες προς τον Σμιθ, 40-34. Πάντα ο Σμιθ για τον Πέρες. Ζοφρέσα. Έχει 6 πόντους με 2 στα 3 τρίποντα. Να, αυτό που σας λέγαμε, ο Φεράν από τα 6-25 παρά τα 2-15 που έχει ύψος, 0 στα 3 όμως έχει ο διεθνής Ισπανός. 40-34, τώρα συμπληρώνονται 2 λεπτά στο δεύτερο ημίχρονο. Μυριούνι. Τον Γκάλι έχει αναλάβει ο Ντάνιελ Πέρες σε αυτό το δεύτερο ημίχρονο. Για τον Βράνκοβιτς που καρφώνει εντυπωσιακά. 40-36 με τον Βράνκοβιτς να φτάνει τους 4 πόντους. Βλέπετε εδώ τον Βράνκοβιτς που φορτώθηκε με τρίτο φάουλ νωρίς, μόλις το 1ο λεπτό και στη συνέχεια έκασε τον πάγκο. Τόμσον για τον Σμιθ. Πέρες. Φεράν για τον Σμιθ. Διστάζει από τα 6-25, θα βγάλει για τον Τόμσον. Ζοφρέσα, 4 δευτερόλεπτα στους Καταλανούς. Είναι άστοχος αυτή τη φορά ο Ζοφρέσα με την ολοκλήρωση των 30 δευτερολέπτων που είχαν στη διάθεσή τους οι Καταλανοί. Ο Μυριούνης για τον Παταβούκα που πρεσάρεται, αλλά γίνεται κάτοχος της μπάλας. Βγάζει για τον Βράνκοβιτς, η παρεμβολή από τον Φεράν. Βεβαίως εκεί παίκτης 2-15 πιεζόμενος να κάνει τρίπλα. Είναι μεγάλη πολυτέλεια, έτσι κάνει βήματα ο Φεράν, που καταλογίζει έγκαιρα και σωστά ο Ράντιτς. Παταβούκας για τον Γκάλι, ακριβώς σε 3 λεπτά από την έναρξη του δευτέρου ημιχρόνου, 40-36. Πάντα Γκάλι. Υπάρχει φάουλ από τον Πέρες που καταλογίζει ο Ράντιτς. Δεύτερο φάουλ για τον Ντάνιελ Πέρες, Μασί, όπως είναι το πλήρες όνομα του 24χρονου.
γκάρντ της Χουβεντούτ. Πάτα από κάτω. Πάντα με τον Ζωφρέσα για τον Μυριούνι. Ο Βολκόφ με τον Τόμψον. Ο Γκάλης προσπαθεί να πάρει το σκρίν από τον Βράνκοβιτς. Πάντα ο Βολκόφ είναι άστοχος, καθώς έδειξε να σουτάρει χωρίς ισορροπία. Ο Πέρες για τον Σμιθ. Φεράν για τον Τόμας Ζωφρέσα. 15 δευτερόλεπτα τώρα στους Καταλανούς για να ολοκληρώσουν. Ζωφρέσα για τον Φεράν. Η μπάλα φτάνει από την παρέμβαση του Βράνκοβιτς στον Γκάλη. Έχει φύγει ο Παταβούκας. Ο Γκάλης ξεπερνάει τον Πέρες που κάνει το τρίτο του φάουλ. Είδατε το σπάσιμο της μέσης του Γκάλη. Έφυγε αριστερά ο Πέρες, δεξιά ο Γκάλης. Ξαναείδατε εδώ την προσπάθεια από τον αρχηγό του Παναθηναϊκού και το καθαρό φάουλ από τον νεαρό Ισπανό. 40-36, 16 και 4 πριν από την λήξη, με 2 ομαδικά φάουλ στο δεύτερο ημίχρονο από πλευράς Μπανταλώνα. Οι παίκτες του Παναθηναϊκού δεν έχουν κανένα. Ο Γκάλης ευστοχεί στην πρώτη βολή που εκτελεί από το τζάμπολ και φτάνει τους 13 πόντους. Είναι βεβαίως πρώτος σκόρερ για τον Παναθηναϊκό. Ζητάει να μετρήσει σαν δίποντο αυτή η δεύτερη βολή. Τελικά ο Ράντης έδειξε ένας πόντος προς την γραμματεία. 40-38, 15 και 55 πριν από τη λήξη. Πέρες, Σμιθ. Σμιθ δεν φοβάται τον Φράνκοβιτς, ο οποίος τελικά παίρνει το rebound παρά τη δεύτερη προσπάθεια από τον Φεράν. Το rebound από τους παίκτες του Παναθηναϊκού λοιπόν. Ο Γκάλης πάντα με τον Πέρες. Πάντα Γκάλης για τον Βολκόφ. Rebound από τον Σμιθ που προσπαθεί να τρέξει για τον Ζωφρέσα. Σουτ τριών πόντων, rebound από τον Βολκόφ. Ο Ζωφρέσα έχει αστοχήσει τις τελευταίες δύο προσπάθειες δύο πόντων. Άστον ευνηδιασμό ο Γκάλης. 40-40 βεβαίως. Ο Πέρες μετά τις τελευταίες δύο οπωσδήποτε δυσάρεστες εμπειρίες από τον αρχηγό του Παναθηναϊκού δεν επιχείρησε να τον κόψει. 40-40 λοιπόν, με τη Χουβεντούτ να έχει να σκοράρει 4 λεπτά, καθώς τώρα συμπληρώνουμε το πρώτο πεντάλεπτο στο δεύτερο ημίχρονο. 2 τρίποντα στο πρώτο λεπτό από τους Καταλανούς και έκτοτε η άμυνα του Παναθηναϊκού τους έχει δημιουργήσει τεράστια προβλήματα. Ο Τόμψον αστοχή, φάουλ από τον Πέρες, τέταρτο φάουλ από τον Ντάνι Πέρες. Βλέπετε εσείς το Φεράν εδώ. Ο Ράντιτς έχει χρεώσει στον Πέρες βεβαίως το φάουλ αυτό. Βλέπετε τον Βιγιακάμπα να μπαίνει στο παιχνίδι στη θέση του Πέρες. Είναι ο πρώτος παίκτης που φτάνει τα 4 φάουλ. Ο Βολκόφ θα κάτσει στον πάγκο, παίρνει τη θέση του ο Νίκος Οικονόμου. 40-40, 14 και 47 πριν από το τέλος. Παταβούκας. Κλείνεται εκεί, θα χάσει και την μπάλα από την παρέμβαση του Βιγιακάμπα. Γίνεται το λάθος, κερδισμένοι παίκτες του Παναθηναϊκού με τον Γκάλη. Ο Ζωφρέσα είναι αυτός που τον ανέλαβε μετά από την έξοδο του Πέρες. Γκάλη, καλάθι και φάουλ από τον αρχηγό του Παναθηναϊκού. 42-40 φάουλ από τον Ζωφρέσα. Πρώτο φάουλ για τον Τόμας Ζωφρέσα στο παιχνίδι. Ο αρχηγός του Παναθηναϊκού έχει δικαίωμα για μια βολή. Είδατε και πάλι πως η μπάλα κατέληξε στο ισπανικό καλάθι. Ο Γκάλης που έχει 16 πόντους και οδηγεί κυριολεκτικά το Παναθηναϊκό σε αυτό το πολύ κρίσιμο σημείο. 40-42 με την άστοχη βολή από τον Νίκο Γκάλη. 14 και 19 πριν από την λήξη. Σμιθ. Δεν θα ήταν υπερβολή να πούμε πως έχει βρει τον πελάτο από τον Μυριούνιο Αμερικανός. Διακάμπα, τον οποίο ανέλαβε όπως και στο πρώτο ημίχρονο ο Παταβούκας. Τόμψον με τον Οικονόμου. Το πείραμα του πρώτου ημιχρόνου πέτυχε για τον Κώστα Πολίτη που δεν διστάζει να το επαναλάβει και στο δεύτερο ημίχρονο με την λήξη των 30 ο Μαρτίνεφ αλλοιώνεται από την προσπάθεια του Βράνκοβιτς, η προσπάθεια του. Ο Γκάλης θα σπρώξει στον ευνηδιασμό. Επέστρεψαν τελικά οι Καταλανοί. Γκάλης κόβεται από τον Φεράν και πάλι όμως ο Γκάλης κερδίζει. Για τον Μυριούνι Οικονόμου που προσποιείται, δύσκολη προσπάθεια. Να λέει ο Νίκος Οικονόμου που δίνει προβάδισμα 4 πόντων στον Παναθηναϊκό για πρώτη φορά. Και βεβαίως ο Μπράντοβιτς δεν έχει παρά να πάρει, ήταν 44.
Ο Μπράντοβιτς πέρασε στη θέση του Φεράν στον Μοράλες. Βιγιακάμπα, υπάρχει φάουλ από τον Οικονόμου. Το πρώτο φάουλ του Παναθηναϊκού μετά από 6,5 λεπτά παιχνιδιού στο δεύτερο ημίχρονο. Βλέπετε εδώ τον Νίκο Οικονόμου που κάνει το πρώτο του φάουλ στο παιχνίδι. Οι Καταλάνοι στο διάστημα αυτό έχουν 4 ομαδικά. Τόμσον για τον Βιγιακάμπα, έχει μπροστά του τον Μπράνκοβιτς. Σμιθ με τον Μυριούνι για τον Τόμσον. Απομένουν 14 δευτερόλεπτα στην Χουβεντούτ. Ο Μάικ Σμιθ για τον Μοράλες, επιθετικό που καταλογίζει ο Κολούτσι. Πάνω στον Σμιθ πρόλαβε ο Μυριούνις και τοποθετήθηκε πολύ έξυπνα στην διοίκηση από τον Αμερικανό. Αυτό είναι το τρίτο φάουλ για τον Μάικ Σμιθ που βλέπετε εδώ. Ακριβώς 13 λεπτά πριν από την λήξη, 40-44, ο Γκάλης με τον Βιγιακάμπα είναι η τρίτη επιλογή για τον Μπράντοβιτς στο μαρκάρισμα του Νίκου Γκάλη σε 7 μόλις λεπτά παιχνιδιού στο δεύτερο ημίχρονο και η τέταρτη από την έναρξη. Μπράνκοβιτς, Μυριούνις, Γκάλης, υπάρχει φάουλ εκεί από τον Βιγιακάμπα. Ο Γκάλης θα φτάσει στο καλάθι, διαμαρτύρεται κιόλας δικαιολογημένα. Τον Ράντι, 40-46 διαφορά στο μεγαλύτερο σημείο της για τον Παναθηναϊκό από την έναρξη του παιχνιδιού, με τον Νίκο Γκάλη να έχει 18 πόντους. Τόμσον. Ραφαέλ Ζαφρέσα που αντικατέστησε τον αδερφό του, τον Τόμας. Βιγιακάμπα. Δεν μετράει το φόλο από τον Μοράλες. Υπάρχει επιθετικό φάουλ που καταλογίζει ο Ράντις στον Ισπανό. 4 φάουλ για τον Μοράλες. Βλέπετε εδώ τον χρόνο που απομένει και το σκορ. 6 ομαδικά φάουλ για την Μπανταλόνα. Να, ο Μοράλες με το νούμερο 12. Υπάρχουν έντονες αποδοκιμασίες από τους περίπου 4.000 φιλάθλους της Χουβεντούτ, καθώς συνέχεια έρχεται ο κόσμος εδώ στο Παβιλιόν Ολυμπικό. Ο Μπράντοβιτς έχει γυρίσει την άμυνά του σε ζώνη 1-3-1. Ο Γκάλης για τον Μπράνκοβιτς, καρφώνει αυτός, 40-48, να ο Μπράνκοβιτς. Ο Παναθηναϊκός μπορεί να τον αξιοποιήσει σε αυτό το σημείο, καθώς η 1-3-1 είναι μια άμυνα με πολλά κενά κάτω από το καλάθι. Ο Μπράνκοβιτς έχει 6 πόντους, υπάρχει φάουλ από τον Οικονόμου που καταλογίζει ο Κολούτσι, δεύτερο ομαδικό του Παναθηναϊκού στο δεύτερο ημίχρονο. 6 έχουν οι Καταλανοί, 2 προσωπικά ο Νίκος Οικονόμου. Ο Σμιθ θα επαναφέρει από πλάγια, 40-48 για τον Παναθηναϊκό που έχει 7,5 λεπτά ακριβώς να δεχτεί καλάθι σε αυτό το δεύτερο ημίχρονο. Τόμσον άστοχος για μία ακόμα φορά, έχει ένα σερί 0-14 ο Παναθηναϊκός, 40-34 στο 21ο λεπτό και έκτοτε ο Παναθηναϊκός δεν έχει δεχτεί καλάθι και βρισκόμαστε στο 29. Κακή συνεννόηση του Γκάλη με τον Οικονόμου, η μπάλα εκτός τερέν, 11 και 17 για τη λήξη, 40-48. Ραφαέλ Ζαφρέσα για τον Σμιθ. Μοράλες. Βιγιακάμπα που βγαίνει από τα σκριν. Βοήθεια από τον Οικονόμου. Μοράλες. Χρειάστηκε να περάσουν 8 λεπτά για να βρει διέξοδο προς το ελληνικό καλάθι ο Μοράλες και όλοι οι Χουβεντούτ. 42-48 με τον Μοράλες να πετύχει 4 πόντους μέχρι στιγμή. Παταβούκας. Μαντουμάν τώρα από τους Ισπανούς. Επιθετικό φάουλ στο Μπράνκοβιτς, καταλογίζει ο Κολούτσι. Μπράνκοβιτς και Μοράλες μονομάχησαν κυριολεκτικά για το ποιος θα πάρει καλύτερη θέση. Ο Μπράνκοβιτς με το φάουλ που καταλογίστηκε φτάνει τα 4. Βλέπετε εδώ τον Μπράνκοβιτς. Η φυσιογνωμία του δείχνει εύγλωτα τις αντιρρήσεις του. Σμιθ με τον Μυριούνι. Έχει ζεσταθεί ατμόσφαιρα στο παβιλιόν Ολυμπίκ της Μπανταλόνα. Μοράλες. Δύσκολη προσπάθεια υπό τη σκιά του Μπράνκοβιτς. Ο Γκάλης με τον Ραφαέλ Ζαφρέσα. Φάουλ από τον playmaker της Μπανταλόνα. Δικαίωμα για βολές στον αρχηγό του Παναθηναϊκού. Τρίτο φάουλ από τον Ραφαέλ Ζαφρέσα. Ο πολίτης βγάζει τον Μπράνκοβιτς. Ξαναβλέπετε εσείς το φάουλ πάνω στον Γκάλη. 3 φάουλ λοιπόν για τον Ραφαέλ Ζαφρέσα. Ο πολίτης περνάει τον Βολκόφ δοκιμάζοντας και πάλι αυτό το ημίψιλο σχήμα.
με Μυριούνι, Οικονόμου στην ίδια πεντάδα και Σέντερ στο βολτό. ...42-49 με τον Νίκο Γκάλι να φτάνει τους 19 πόντους. ...42-50 ο Γκάλις έχει φτάσει τους 20, είναι πρώτο σκόρερ όχι μόνο του Παναθηναϊκού αλλά και του αγώνα. Έχει 8-11 δίποντα και 4-5 βολές. Σμιθ. Για Κάμπα. Ο Βολκόφ για τον Σμιθ, υπάρχει φάουλ από τον Παταβούκα. Είχε ζητήσει 3 δευτερόλεπτα ο πολίτης από τον Βολούτσι. Ο Ράντιτς κατελόγησε φάουλ στον Παταβούκα. Το πρώτο φάουλ του Βουγκάρα του Παναθηναϊκού. Ο Τόμσον θα φύγει από το παιχνίδι. Επανέρχεται με το νούμερο 4. Το βλέπετε εδώ ο Ντάνιελ Πέρενς, ο οποίος έχει φορτωθεί με 4 φάουλ, όπως άλλωστε και ο Μοράλες αλλά και ο Βράνκοβιτς. Ο Πέρενς είναι αυτός που θα επαναφέρει για τον Βιγιακάμπα. Σμιθ. Είναι άστοχο το σούτ από τον Βιγιακάμπα. Ο Γκάλις με τον Βολκόφ θα φύγουν στον ευθυδιασμό. Ο Μοράλες που ανέλαβε τον Βολκόφ μετά την αποχώρηση του Μπράνκοβιτς, πάνω στον Γκάλι είναι πάντα ο Ραφαέλ Ζαφρέσα. Έξοχη ασίστα από τον Βολκόφ, το καλάθι δεν κάνει το χατήρι του αρχηγού του Παναθηναϊκού. Ραφαέλ Ζαφρέσα για τον Πέρες. Σμιθ για τον Μοράλες, υπάρχει φάουλ από τον Βολκόφ όπως καταλογίζει ο Κολούτσι. Πρώτο φάουλ και για τον Βολκόφ με τη συμπλήρωση 30 λεπτών παιχνιδιού και καλή time out ο πολίτης. Τουλάχιστον έτσι έχει δείξει η γραμματεία. Εσείς ξαναβλέπετε το φάουλ του Βολκόφ. Δεν υπάρχει time out. Βλέπετε εδώ τον Ομπράντοβιτς. Ο Μοράλες έχει δικαίωμα για βολές μετά από την προηγούμενη παράβαση του Βολκόφ, την πρώτη του μέχρι στιγμής στο παιχνίδι. Έχει 5 ομαδικά φάουλ ο Παναθηναϊκός σε αυτό το δεύτερο ημίχρονο, έχουν 8 οι Ισπανοί. 3-3 βολές από τον Μοράλες. ...43-50, 9 και 21 πριν από τη λήξη. Άστοχος για πρώτη φορά από τη γραμμή του Πάολο Μοράλες, rebound όμως και πάλι για τους παίκτες της Μπανταλώνα. Ζοφρέστα, Μοράλες, Πέρες, Βιγιακάμπα που βγαίνει από πολλά σκριν κοντά στην baseline. Ζοφρέστα για τον Μοράλες με τον Βολκόφ. Κόβεται έξοχα από τον Ουκρανό, η μπάλα φτάνει στον Οικονόμου και σε αργό ρυθμό όπως ζητάει ο πολίτης ο Παταβούκας. Παταβούκας που πιέζεται από τον Ζοφρέσα, καθώς ο Ντάνι Πέρες είναι αυτός που ανέλαβε μετά την είσοδο του στο παιχνίδι τον Γκάλι. Παταβούκας, Οικονόμου με τον Μοράλες. Βολκόφ για τον Μυριούνι, έξοχη ενέργεια από τον Μυριούνι που παίρνει και το επιθετικό rebound και εκεί δεν έχει πρόβλημα. 43-52 για τον Παναθηναϊκό, 8-26 πριν από την λήξη. Το φάουλ από τον Οικονόμου που κατελόγησε ο Ράντιτς είναι το τρίτο του νεαρού στο παιχνίδι. Βλέπετε εδώ τον Οικονόμου. 10 πόντι, 6 rebound μέχρι στιγμής για τον Χρήστο Μυριούνι που αποδεικνύεται τεράστια λύση για τον πολίτη. Μοράλες, rebound από τον Οικονόμου. Γκάλις. 43-52. Ακριβώς 8 λεπτά πριν από την λήξη, το προβάδισμα σταθερά πλέον για τον Παναθηναϊκό. Γκάλις με τον Βιγιακάμπα, Παταβούκας, Βολκόφ με τον Σμιθ, πάντα ο Βολκόφ. Παραλίγο να γίνει το λάθος, 5 δευτερόλεπτα στους παίκτες του Παναθηναϊκού, βήματα καταλογίζει τον Μυριούνι ο Κολούτσι και υπάρχει time out που καλεί τώρα ο Πολίτης. Κυρίες και κύριοι, διαφορά είναι στη μέγιστη τιμή της για τον Παναθηναϊκό, 43-52 μετά το time out. Ο Μπράντοβιτς έχει βάλει στο παιχνίδι και πάλι τόσο το Φεράν όσο και τον Τόμσον, ο οποίος είναι κάτω από τη μπάλα από τον Βολκόφ που καταλογίζει ο Κολούτσι. Βλέπετε εδώ τον Βολκόφ να διαμαρτύρεται προς τον Ιταλό.
Αυτό είναι ο Κόρνι Τόμσον. Ξανά η προσπάθεια από τον Αμερικανό και η προσπάθεια του Βολκόφ. Υπήρχε βεβαίως φάουλ εκεί. Ο Βολκόφ που φτάνει τα 3 φάουλ, όσα έχει και ο Οικονόμου, 4 μέχρι στιγμής έχει ο Βράνκοβιτς, ο οποίος επέστρεψε στο παιχνίδι στη θέση του Νίκου Οικονόμου. Ραφαέλ Ζαπρέσα, Σμιθ, Τόμσον και πάλι Ζαπρέσα. Παρέμβαση από τον Βολκόφ, η μπάλα φτάνει στον Ζαπρέσα. Σμιθ με τον Μυριούνι, επιχειρεί τη διείσδυση. Μαρτίνεθ, εκεί βέβαια ο Βράνκοβιτς δεν ρισκάρει το πέμπτο φάουλ. Ο Φεράν μειώνει στο 45-52. 7 λεπτά πριν από την λήξη του παιχνιδιού. Παταβούκα. Μυριούνι για τον Γκάλι. Πάντα Γκάλις, επιθετικό φάουλ καταλογίζει ο Κολούμπης, στην προσπάθεια για διείσδυση από τον αρχηγό του Παναθηναϊκού, που φάνηκε να δέχεται ένα ακούσιο χτύπημα από την προσπάθεια του Βιακάμπα να τοποθετηθεί. Η παρουσία του Τόμψον μας χαλάει το replay, όπως έχετε την ευκαιρία να διαπιστώσετε και εσείς. Το παιχνίδι θα διακοπεί από τον Ράντιτς προκειμένου να σκουπιστεί ο αγωνιστικός χώρος, ενώ βλέπετε και την μύτη του Νίκου Γκάλι να έχει ανοίξει από την προηγούμενη ενέργεια του Βιγιακάμπα. Ζητά την αλλαγή του Γκάλι ο Κολούτσι. Βλέπετε εδώ τον αρχηγό του Παναθηναϊκού με το ιατρικό team. Το παιχνίδι έχει διακοπεί. Ο Μπράντοβιτς δράτεσε της ευκαιρίας να δώσει κάποιες οδηγίες προς τους παίχτες του. Βεβαίως δεν υπάρχει time out. Βλέπετε εσείς τον Γκάλι με το ιατρικό team του Παναθηναϊκού. Ο πολίτης πέρασε στο παιχνίδι το Γεωργικόπουλο για πρώτη φορά, καθώς ο αρχηγός βρίσκεται εκτός αγωνιστικού χώρου, όπως βλέπετε και εσείς. Ο Γεωργικόπουλος που συμπεριλήφθη στην δεκάδα από τον πολίτη, ξανά η φάση του τραυματισμού του Γκάλι. Είδατε πώς από τον Διακάμπα. Ο Γεωργικόπουλος λοιπόν που πήρε τη θέση του Χρυσανθόπουλου στη δεκάδα του Παναθηναϊκού. Τόμσον, Φεράν. Θα χάσει ένα εύκολο φαινομενικά lay-up. Ο Γεωργικόπουλος κερδίζει το rebound για τον Παταβούκα, που βεβαίως ως πιο έμπειρος θα αναλάβει αυτό στην οργάνωση του παιχνιδιού για τον Παναθηναϊκό. 6-20 για την λήξη, 45-52 για τον Παναθηναϊκό το προβάδισμα. Ο Παταβούκας έχει καταλογιστεί πέμπτο φάουλ στο Βράνκοβιτς από τον Κολούτσι και βλέπετε τις αντιδράσεις του πολίτη που πρώτα απ' όλα προσπαθεί να ηρεμήσει τον Βράνκοβιτς. Να εδώ ο Κροάτης γίγαντας του Παναθηναϊκού που φεύγει 6-12 πριν από την λήξη με 5 φάουλ. Ο Βράνκοβιτς που έχει 6 πόντους και 4 rebound. Να και ο Μπράντοβιτς που δίνει βεβαίως τις δικές του οδηγίες προς τους παίκτες του. Και ξανά εδώ η φάση του καταλογισμού του πέμπτου φάουλ από τον Κολούτσι. Στο Βράνκοβιτς έχω την εντύπωση ότι τέτοια φάουλ γίνονται πολλές φορές μέσα στα παιχνίδια και σαφώς δεν καταλογίζονται στις προσπάθειες για screen. Οι Καταλανοί και πάλι με τον Ζαπρέσα. Ο Σμιθ, παρέμβαση από τον Βολκόφ, η μπάλα στα χέρια του Φεράν που μειώνει σε 47-52, 5-33 πριν από τη λήξη. Ο Φεράν έχει 6 πόντους μέχρι στιγμής. Παταβούκας. Ο πολίτης ήδη έχει σηκώσει τον Γκάλι που βρίσκεται στη γραμματεία για να περάσει το παιχνίδι σε πρώτη ευκαιρία. Βολκόφ. Υπάρχει σφύριγμα από τους διαιτητές, υπάρχει φάουλ που καταλογίζει ο Ράντιτς. Ο Γκάλις επιστρέφει στη θέση του Γεωργικόπουλου. Βλέπετε εδώ τον αρχηγό του Παναθηναϊκού. Μέχρι στιγμής έχει 20 πόντους ο Νίκος Γκάλις. Ο Βολκόφ έχει δικαίωμα για βολές. Μετά από το τρίτο φάουλ του Κόρνι Τόμσον. Ο Σμιθ στο rebound από την άσπρη βολή του Βολκόφ. Το Φρέσα. 5 λεπτά και 7 δευτερόλεπτα για το τέλος, 47-52 από τον Παναθηναϊκό που έχει σιωπήσει. Φάουλ
από τον Παταβούκα βεβαίως δεν μετράει η προσπάθεια αυτή από τον Βιγιακάμπα. Έχει δικαίωμα για βολές όμως ο αρχηγός της Χουβεντούτ. Δεύτερο φάουλ από τον Κώστα Παταβούκα, με τον Παναθηναϊκό να έχει συγκύσει εδώ και δύο λεπτά. Ο Βιγιακάμπα φτάνει τους 12 πόντους. Αυτός είναι ο πρώτος του πόντος στο δεύτερο ημίχρονο. 48-52. Ριμπάουντ από τον Φεράν. Βλέπετε πόσο καθοριστική είναι η απουσία του Βράνκοβιτς στο διάστημα αυτό. Από τα χέρια του Βολκόφ η μπάλα εκτός τερέν. 23 δευτερόλεπτα απομένουν στους Καταλανούς. 48-52 έχουν κάνει ένα σερί 5-0 οι παίκτες της Χουβεντούτ στο τελευταίο δίλεπτο. Για Κάμπα, για τον Φεράν, για Κάμπα πάλι. Φεράν με τον Βολκόφ, rebound από τον Οικονόμου. Υπάρχει φάουλ από τον Φεράν, που καταλογίζει ο Κολούτσι. Τρίτο φάουλ από τον διεθνή Καταλανό. Δικαίωμα για βολές στον Νίκο Οικονόμου, ο οποίος έχει 7 πόντους και 3 rebound μέχρι στιγμής και είναι αλάθαστος στις προσπάθειές του. 4 και 37 για το τέλος. Αυτός είναι ο Φεράν. Το 48-53 από τον Νίκο Οικονόμου, που φτάνει τους 8 πόντους και δεν χάνει βέβαια την ευκαιρία όποτε τον χρησιμοποιεί ο Πολίτης να δείχνει πολλές από τις πτυχές του πολύπλευρου ταλέντου του. Μπορεί και να τον ματιάσαμε, πάντως ο Βολκόφ κέρδισε το rebound. Ο Γκάλης είναι αυτός που οργανώνει τώρα την επίθεση για τον Παναθηναϊκό. Παταβούκας, 4 και 25 για το τέλος, 48-53 Μυριούνης. Παταβούκας. Υποπίεση θα ασοχήσει, υπάρχει φάουλ από τον Βολκόφ που καταλογίζουν συγχρόνως και οι δύο διαιτητές. Βλέπετε εδώ τον Βολκόφ που φτάνει έτσι τα 4 φάουλ. Στην ζώνη ψηλού κινδύνου λοιπόν και ο Κανός με τον Βράνκοβιτς να βρίσκεται ήδη στον πάγκο και τον Μάικ Σμιθ να έχει δικαίωμα για βολές. Σε ένα πραγματικά πολύ καθοριστικό σημείο όπου οι δύο ομάδες έχουν δικαίωμα για τον μπόνους των ελεύθερων βολών. 49-53 από τον Σμιθ, ο οποίος έχει 12 πόντους και αυτός ευστοχεί για πρώτη φορά στο δεύτερο ημίχρονο. 50-53 μετά από πολλή ώρα. Οι Καταλανοί φτάνουν σε απόσταση αναπνοής και τώρα πρεσάρουν με μια ζώνη 1-3-1 στο μισό γήπεδο. Παταβούκας, Μυριούνι. Γκάλι. Και πάλι Παταβούκας, Γκάλι. Δεν διφτάζει για 3 πόντους. Να λοιπόν που ο αρχηγός οδηγεί εκ του ασφαλούς τον Παναθηναϊκό. 50-55 ο Ράτης έδειξε πως είναι στους 2 πόντων. 22 πόντοι από τον Νίκο Γκάλι που είχε συγκύσει για λίγο, καθώς αναγκάστηκε να καθίσει στον πάγκο με εκείνον τον τραυματισμό του. Του 3 πόντων από τον Ράφαν Ζομπρέστα. 53-55, 3 και 23 πριν από την λήξη. Παταβούκας. Και 11 τώρα ο Παναβούκας ακούει τις εντολές από τον πολίτη. Ο Γκάλης παραλείπει της μπάλας με τον Βιακάμπα. Παναβούκας. Υπάρχει επιθετικό φάουλ που καταλογίζει ο Κολούτσι στον Οικονόμου, τον οποίο βλέπετε εδώ να διαμαρτύρεται. Το time-out ολοκληρώθηκε. Άστοχο τρίποντο από τον Βιγιακάμπα, 2 και 38 πριν από την λήξη του αγώνα. Ο Γκάλης στην οργάνωση του παιχνιδιού για τον Παναθηναϊκό. Μετά το time-out που προηγήθηκε δεν υπάρχουν αλλαγές. Ο Γκάλης αστοχή, βάλε εκτός τερένα από τα χέρια του Μυριούνι. Βλέπετε εδώ και τον Τόμσον.
Και ξανά η προσπάθεια από τον Νίκο Γκάλι μπροστά σε δύο αντιπάλους. Η μπάλα στη συνέχεια της φάσης γλίστρησε από τα χέρια του Μυριούνι εκτός τερεν. 2-23 για τη λήξη. 53-55 ο Παναθηναϊκός βρίσκεται μπροστά στο σκορ. Μάικ Σμιθ, Ραφαέλ Ζοφρέσα, Κόρνι Τόμψον, επιθετικό φάουλ που καταλογίζει ο Κολούτσι. Βλέπετε εδώ τον πολίτη, ο Αμερικανός διαμαρτύρεται. Αυτό είναι το τέταρτο φάουλ για τον Τόμψον. Ο Αμερικανός που κάνει αναπάντεχο δώρο στον Παναθηναϊκό σε ένα πολύ κρίσιμο σημείο. 2 λεπτά και 10 δευτερόλεπτα πριν από την λήξη. Και καθώς ο Παναθηναϊκός πάντα έχει το προβάδισμα με 2 πόντους διαφορά. Παταβούκας. Ο Μπράντοβιτς στο τελευταίο time out ζήτησε από τον Βιλιακάμπα να παίξει overplay τον Γκάλι. Ο Σέρβος δεν θέλει η μπάλα να φτάσει στα χέρια του αρχηγού του Παναθηναϊκού. Ο Παταβούκας θα στόχει στο Βολκόφ, δεν συγκράτησε την μπάλα. 1-52 λοιπόν, όπως βλέπετε και εσείς, πριν από την λήξη. Ο Παναθηναϊκός βρίσκεται μπροστά στο σκορ, ο Ραφαέλ Ζοφρέσα για τον Φεράν Σμιθ. Για Γκάμπα με τον Παταβούκα, πάντα προσωπικό το αντίπαλο. Παίρνει το σκρίν από τον Τόμψον, η μπάλα φτάνει στον Σμιθ, υπάρχει φάουλ από τον Παταβούκα που καταλογίζει ο Ράντιτς. Βλέπετε εδώ τον Σμιθ, ο οποίος έχει δικαίωμα για βολές. Τρίτο φάουλ για τον Κώστα Παταβούκα, ακριβώς 1,5 λεπτό πριν από την λήξη, και η αγωνία είναι χαραγμένη στην κυριολεξία στα πρόσωπα παικτών και φάγκου του Παναθηναϊκού. Ο Σμιθ έχει 7 στις 7 βολές, μειώνει σε απόσταση αναπνοής τη διαφορά, 54-55, να έχει και ο πάγκος της Κουβεντούτος. 55-55, όλα λοιπόν αρχίζουν από την αρχή με ένα σερί για τους Καταλανούς. Ένα και 17 για την λήξη. Παταβούκας για τον Γκάλι. Ο Γκάλις που βρίσκει διάδρομο βγάζει για τον Παταβούκα. Απομένουν 5 δευτερόλεπτα στις παίκτες του Παναθηναϊκού. Να ο Παταβούκας, φάουλ καταλογίζει ο Κολούτσι στον Ζοφρέσα ακριβώς 2 δευτερόλεπτα πριν την ολοκλήρωση των 30 που είχε στην διάθεσή του ο Παναθηναϊκός για να ολοκληρώσει την επίθεση. Είδατε για λίγο ξανά το φάουλ από τον Ζοφρέσα. Ο Παταβούκας στη γραμμή των ελεύθερων βολών. Βλέπετε για λίγο τον Μπράντοβιτς. Πρώτος πόντος στο παιχνίδι για τον Κώστα Παταβούκα, που μέχρι στιγμής έχει 0 στα 5 σουτ, αλλά εκτέλεσε την πρώτη του βολή. 2 στις 2 από τον Παταβούκα. 55-57, ένα λεπτό ακριβώς πριν από την λήξη. Οπωσδήποτε δραματικό αυτό το τελευταίο διάστημα του αγώνα. Ο Φεράν υπό τη πίεση του Βολκόφ για τον Σμιθ, με τον Μυριούνι αυτός. Βούκα από τον Σμιθ. 57-57, 43 δευτερόλεπτα πριν από την λήξη. Παταβούκας, ενώ οι Ισπανοί πιέζουν πλέον σε όλο το κήπεδο. Παταβούκας για τον Γκάλι. Πάντα σκιά του ο Βιλιακάμπα. Παίρνει το σκρίν από τον Βολκόφ ο Γκάλις. Κάτοχος της μπάλας τώρα Βολκόφ και πάλι Γκάλις. 23 δευτερόλεπτα και 8 για τον Παναθηναϊκό να ολοκληρώσει την επίθεση του. 5 τώρα Βολκόφ με τον Τόμψον. Να ο Βολκόφ, πολύ δύσκολη προσπάθεια. Να ο Βολκόφ, 13 δευτερόλεπτα πριν από την λήξη. Δίνει προβάδισμα στον Παναθηναϊκό. Ο Βιγιακάμπα, υπάρχει φάουλ εκεί από τον Μυριούνι. Ζητούν να μετρήσει το καλάθι. Καταλανίο Κολούτσι δείχνει στον Ράντιτς πως δεν μετράει. Βλέπετε εδώ την χαρακτηριστική κίνηση από τον Ιταλό. 7 δευτερόλεπτα πριν από την λήξη, ξανά η παρέμβαση από τον Βολκόφ. Ο lay-up από τον Βιγιακάμπα, η μπάλα είχε χτυπήσει στο ταμπλό, βρισκόταν στην κάφοδο. Να εδώ ο Μπράντοβιτς, 7 λοιπόν δευτερόλεπτα και 9 δέκατα έχουμε time-out. Tradition says you get married in church. Tradition says the bride wears white.
Tradition says there's champagne. Tradition says a whiskey should be dark. Tradition says the bride gets gifts to use in the home. Στιγμές με JMB, όπως εσείς τις θέλετε. Μια κουταλιά Maxwell είναι αρκετή για να δώσει πλούσια γεύση. Το time out, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε. 7 δευτερόλεπτα και 9 δραματικά δέκατα μέχρι τη λήξη. Κουβεντούν Μπανταλώνα Παναθηναϊκός, 57-59. Ο Ζόρντι Βιγιακάμπα με 2 στις 4 βολές μέχρι στιγμής στο παιχνίδι είναι έτοιμος να εκτελέσει 2 σουτ. Ο Πολίτης δεν έκανε αλλαγή μετά από το time out, ενώ αντίθετα ο Μπράντοβιτς πέρασε το Μοράλες στο παιχνίδι. Ο Βιγιακάμπα μειώνει 58-59. 7 δευτερόλεπτα και 9 δέκατα επαναλαμβάνω πριν από την λήξη ενός δραματικού αγώνα. Ο Βιγιακάμπα είναι εύστοχος, ο Βολκόφ επαναφέρει για τον Γκάλης. 5 δευτερόλεπτα τώρα, Γκάλης με τον Βιγιακάμπα. Επιθετικό φάουλ καταλογίζει τώρα ο Βολούτσι στον Γκάλη, ακριβώς 4 δευτερόλεπτα και 3 δέκατα πριν από τη λήξη. Έντονες οι διαμαρτυρίες από τον πάγκο του Παναθηναϊκού. Να δούμε όμως αν ο Ισπανός σκηνοθέτης θα βγάλει το replay. Ο Γκάλης βλέπετε πως δέχεται την παράβαση που τον καταλόγησαν οι διαιτητές. Ξανά από μία ακόμα κάμερα η φάση. Βεβαίως ο Βιγιακάμπα εκεί επιστράτευσε όση δόση ηθοποιίας μπορούσε, καθώς ο Γκάλης απλά στηρίχθηκε πάνω του. Υπάρχει επιθετικό φάουλ τώρα με την λήψη πάνω στον Παταβούκα από το Βιγιακάμπα. Έχει σημάνει και κόρνα της γραμματείας για τη λήψη. Δεν γνωρίζω τι θα δείξει ο κομισάριος και τι θα αποφασίσει ο Κολούτσι με τον Ράντιτς. Έχω την εντύπωση ότι το παιχνίδι έχει λήξει όμως. Ή εν πάση περιπτώσει πρέπει να υπάρχουν πολύ λίγα δέκατα. Ο Πολίτης βρίσκεται στη γραμματεία. Έχω την εντύπωση ότι πάμε σε παράταση. Ράντιτς και Κολούτσι εδώ στην γραμματεία. Εν πάση περιπτώσει, εάν υπάρχει παράταση, ζητώ συγγνώμη, αυτό είναι το πέμπτο φάουλ του Βιγιακάμπα. Όχι, υπάρχει παράταση. Το παιχνίδι λήγει 59-59. Με τον Βιγιακάμπα να κάνει το τέταρτο φάουλ, ζητώ συγγνώμη. Με την ενέργειά του πάνω στον Παταβούκα, ο οποίος πολύ έξυπνα σταμάτησε την τελευταία επίθεση των Ισπανών. Να λοιπόν που για πρώτη φορά η ελληνική ομάδα θα παίξει παράταση στο παβιλιόν Ολύμπικο της Μπανταλώνα και αυτό ίσως αποτελεί ένα αισιόδοξο μήνυμα για το πεντάλεπτο που θα ακολουθήσει. 59-59 επαναλαμβάνω. Η λήξη των 40 λεπτών, έχουμε πεντάλεπτη παράταση με τον Παναθηναϊκό να έχει χάσει τον Βράνκοβιτς με 5 φάουλ, να έχουν 4 φάουλ. Πολλοί κόσμος έχει προσέλθει κατά τη διάρκεια του δευτερού ημιχρόνου στο παβιλιόν Ολύμπικο της Μπανταλώνα που αυτή τη στιγμή πρέπει να έχει περίπου 4.500 φιλάθλους στις κερκίδες του. Κάποιες συζητήσεις στο κέντρο του κηπέδου, οι δύο διαιτητές βρίσκονται στην γραμματεία, αναζητούν ένα κέρμα προκειμένου να αποφασιστεί, η τύχη βέβαια είναι αυτή που θα αποφασίσει ποιο καλάθι θα πάρει η κάθε ομάδα εάν δεν υπάρχει συμφωνία από τους δύο αρχηγούς. Ο Ράντιτς με την πλάτη στο δέκτη σας είναι έτοιμος για το τρίτο τζάμπολ στο παιχνίδι. Ο Βολκόφ και ο Σμιθ με κερδισμένο τον Αμερικανό και τον Ραφαέλ Ζοφρέσα την πρώτη επίθεση για την Χουβεντούτ στην πεντάλεπτη παράταση. Βιγιακάμπα, Ζοφρέσα. Δεν υπάρχει αλλαγή στα μαρκαρίσματα από πλευράς Κώστα Πολίτη. Φεράν για τον Σμιθ και πάλι Φεράν. Ζοφρέσα για 3 πόντους. Είναι άστοχος rebound από τον Φεράν. Ο Φεράν 2-15. Δεν έχει πρόβλημα με τον Μυριούνι. Ο Σμιθ ευστοχή για πρώτη φορά εντός παιδιάς από τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου. 62-59 με αυτή τη βόμβα 3 πόντων, 4-18 πριν από τη λήξη της παράτασης. Παταβούκας, βλέπετε το overplay του Βιγιακάμπα πάνω στον Γκάλη. Ο Γκάλης που έξυπνα τον αποφεύγει βγάζει για τον Οικονόμου. Προσποιείται και πετυχαίνει το καλάθι φάουλ και από τον Σμιθ. Δεύτερη φορά που ο Νίκος Οικονόμου καταφέρνει
και φτάνει στον καλάθι παίρνοντας και φάουλ από αντίπαλό του. Ο οικονόμου που έχει 10 πόντους, μνάει πολύ έξυπνη ενέργεια από τον νεαρό που σήμερα έχει βγάλει παραπάνω από ασπροπρόσωπο τον πολίτη. 62-61, 4 λεπτά και 4 δευτερόλεπτα πριν από την λήξη. Ο οικονόμου έχει δικαίωμα για την συμπληρωματική βολή, θα στοχίσει. 62-61. Ο Γκάλης μειώνει σε 67-66, 2 και 25 πριν από την λήξη του ημιχρόνου, της παράτασης, συγγνώμη. Ο Γκάλης φτάνει τους 24 πόντους. Ο Σμιθ με τον Μυριούνι, υπάρχει φάουλ από τον Χρήστο Μυριούνι. Το τρίτο φάουλ για τον forward του Παναθηναϊκού. Ο Μάικ Σμιθ έχει δικαίωμα για βολές. 67-66, ο Παναθηναϊκός με ένα σερί 4-0 ροκάνησε τη διαφορά που είχαν πάρει οι Καταλανοί με δύο τρίποντα στο ξεκίνημα της παράτασης. Και τώρα ο Μάικ Σμιθ, που μέχρι στιγμής έχει 8 στις 8 βολές, αυξάνει τη διαφορά. 68-66, είναι αλάνθαστος ο Αμερικανός που έχει φτάσει και τους 21 πόντους. Δικαίωμα για μία ακόμα βολή στον Σμιθ. Αυξάνει τη διαφορά στους 3, 69-66, 2 και 10 για τη λήξη της παράτασης. Παταβούγκας για τον Γκάλη. Πάντα ο Γκάλης έχει μπροστά του τον Διγιακάμπα, ο οποίος προσπαθεί να του κλείσει τον δρόμο. Παταβούγκας. 13 δευτερόλεπτα στους παίκτες του Παναθηναϊκού. Βολκόφ που πιέζεται από τον Μοράλες, είναι στους 3 πόντων. Rebound από τον Μοράλες. Ο Βολκόφ προσπαθεί να παίξει μακριά από το καλάθι, όπου βεβαίως ο Μοράλες λόγω έχει υπερτερήσει τις προσωπικές μονομαχίες. 69-66, 1 και 40 για την λήξη της παράτασης. Σμιθ με τον Μυριούνι. Βιγιακάμπα έχει μπροστά του τον Γκάλη. Και πάλι Σμιθ με τον Μυριούνι. Έρχεται για βοήθεια του Μυριούνι και ο Βολκόφ. Σμιθ, Βιγιακάμπα για τον Μοράλες. Σμιθ είναι άστοχος με τη λήξη των 30. Ο Φεράν, rebound από τον Μυριούνι, μπάλα φτάνει στον Παταβούκα. 1 και 15 για την λήξη. 69-66 μπροστά πάντα οι Καταλανοί. Ο Γκάλης επιχειρεί τη διείσδυση, βγάζει στον Βολκόφ. Υπάρχει φάουλ από τον Ζωφρέσα. Το καταλογίζει αμέσως ο Κολούτσι. Υπάρχει κάποιο πρόβλημα, όπως με ενημερώνουν από την Αθήνα, και πάλι η εικόνα δεν έρχεται σε εσάς. Το πρόβλημα είναι από την Ισπανία και όχι βεβαίως από τον Αντένα. Ο Ραφαέλ Ζαφρέσα φεύγει από το παιχνίδι με 5 φάουλ. Είναι ο δεύτερος παίκτης της Μπανταλώνα που φεύγει από το παιχνίδι μετά από τον Τόμψον. Ο Βολκόφ έχει δικαίωμα για βολές μία στην μία. 69-67 μειώνει ο Βολκόφ, έχει 11 πόντους με 3 στις 3 βολές στο τελευταίο διάστημα. Ο Βολκόφ παίρνει τώρα την μπάλα από τον Ράντιτς, μειώνει 69-68, 1 λεπτό και 6 δευτερόλεπτα για τη λήξη της παράτασης. Ο Παναθηναϊκός και πάλι σε απόσταση αναπνοής. Κερδισμένος από την μονομαχία αυτή με τον Παταβούκα Βιγιακάμπα, η μπάλα θέλει στον Μοράλες. Διακάμπα που παίρνει και το screen foul από τον Οικονόμου. 5 foul από τον Νίκο Οικονόμου, ενώ ο πολίτης σηκώνει τον Αλβέρτη. Ο Οικονόμου φεύγει από το παιχνίδι με 10 πόντους. Και ανυπολόγιστη, θα τολμούσαμε να πούμε, προσφορά μέχρι στιγμής στο παιχνίδι. Τη θέση του πήρε ο Αλβέρτης, έχει δικαίωμα για μία συν μία βολές ο Διακάμπα. 51 δευτερόλεπτα και 8 δέκατα για τη λήξη. 69-68, Βιγιακάμπα κάνει το 70-58. Το τεχνικό πρόβλημα συνεχίζεται. Έχω δίπλα μου και έναν Ισπανό συνάδελφο, ο οποίος προσπαθεί βεβαίως μέσω του ΟΤΕ της Ισπανίας να βρει τη βλάβη. Το κακό για σας είναι πως δεν υπάρχει εικόνα. Εν πάση περιπτώσει,
Ο Βιακάμπα στόχησε και ο Κολούτσι καταλογίζει επιθετικό φάουλ στον Μοράλες που είναι το πέμπτο. Φεύγει και ο Μοράλες από το παιχνίδι. 51 δευτερόλεπτα και 8 δέκατα. 70-68 έχει δικαίωμα για βολές ο Μυριούνης. 70-68 ο Μοράλες είναι ο τρίτος παίχτης της Χουβεντούς μετά τον Τόμσον και τον Ραφαέλ Ζαφρέσα που φεύγει από το παιχνίδι. Από πλευράς Παναθηναϊκού έχουν φύγει με 5 φάουλ Βράνκοβιτς και Οικονόμου. Ο Μυριούνης έχει πάρει ήδη θέση για να εκτελέσει τις βολές. Ο Μπράντοβιτς πέρασε στο παιχνίδι τον Τόμας Ζαφρέσα. Πήγε λοιπόν με φάουλ ένας ψηλός, πέρασε έναν κοντό στο παιχνίδι. Ο Μπράντοβιτς ενώ ο Μυριούνης εκτελεί βολές, εκστοχή 70-69. Ο Χρήστος Μυριούνης φτάνει τους 12 πόντους, δραματική εξέλιξη του αγώνα. 51 δευτερόλεπτα και 8 δέκατα. Μία ακόμα βολή για τον Μυριούνη που ισοφαρίζει 70-70. Ο Παναθηναϊκός ξεπερνάει το προβάδισμα των 5 πόντων των Καταλανών ακριβώς 47 δευτερόλεπτα πριν από τη λήξη. 70-70. Ζοφρέσα με τον Γκάλι κλείνεται, βγάζει για τον Βιγιακάμπα, έχει αυτός μπροστά του τον Παταβούκα. Πάντα ο Βιγιακάμπα του κλείνει τον δρόμο Παταβουκάς, έρχεται και ο Μυριούνης, προσποίησε από τον Σμιθ. Βιγιακάμπα για 3 πόντους, είναι άστοχος rebound από τον Βολγόφη, μπάλα καταλήγει και πάλι στον Βιγιακάμπα. 23 δευτερόλεπτα για την λήξη, λογικά οι Ισπανοί θα προσπαθήσουν να εξαντλήσουν το χρόνο πριν κάνουν την τελευταία τους επίθεση. Πραγματικά δραματικό το παιχνίδι και τιτάνιες οι προσπάθειες για να έρθει η εικόνα σε εσάς από τους Ισπανούς που έχω δίπλα μου. Ζοφρέσα με τον Γκάλι, 5 δευτερόλεπτα λάθος από τον Ζοφρέσα, κερδίζει ο Βολγόφ, ο Αλβέρτης πετάει την μπάλα, το παιχνίδι λίγη, 70-70, έχουμε δεύτερη παράταση, γίνονται εκπληκτικά πράγματα στο παβιγιόν Ολύμπικο της Μπανταλώνα. 70-70 η πρώτη παράταση, να σας θυμίσουμε ότι και το κανονικό παιχνίδι έληξε ισόπαλο με 59-59 και νέα δοκιμασία για τις δύο ομάδες που βρίσκονται τώρα στους πάγκους. Θυμίζω από πλευράς Παναθηναϊκού 5 φάουλ για Οικονόμου και Βράνκοβιτς και από πλευράς Μπανταλώνα 5 φάουλ για Τόμσον, Μοράλες και Ραφαέλ Ζοφρέσα. Την επικίνδυνη ζώνη με 4 ο Ντάνιελ Πέρες, ο Βιγιακάμπα αλλά και από πλευράς Παναθηναϊκού 4 φάουλ έχει ο Βολγόφ, ο οποίος δίνει κυριολεκτικά ηρωικές μάχες με τον Φεράν Μαρτίνεθ, ο οποίος βεβαίως είναι κατά πολύ ψηλότερος, είναι 2-15 ο Φεράν. Οι δύο ομάδες βρίσκονται ακόμα στους πάγκους. Από πλευράς Παναθηναϊκού να σας θυμίσουμε για λίγο και τους πόντους. 10 πόντοι από τον Οικονόμου που όμως έχει φύγει από το παιχνίδι. Ο Γκάλης 24, ο Παταβούκας 2, ο Βολγόφ 12. 6 ο Βράνκοβιτς που επίσης έχει 5 φάουλ, 13 από τον Μυριούνη και ένας πόντος από τον Παπαγιάννη. Ο Πολίτης ξεκινάει την δεύτερη παράταση με την ίδια πεντάδα την οποία τελείωσε την πρώτη. Γκάλης, Παταβούκας, Αλβέρτης, Μυριούνης και Βολκόφ. Οι Καταλανοί δεν έχουν επιστρέψει ακόμα στον αγωνιστικό χώρο. Δυστυχώς δεν υπάρχει για σας εικόνα καθώς εδώ οι διαβουλεύσεις στα τηλέφωνα δίπλα μου μεταξύ των Ισπανών της Ισπανικής τηλεόρασης αλλά και των υπευθύνων του ΟΤΕ δεν ξέρω ποιο αποτέλεσμα μπορούν να έχουν, άλλωστε τα Ισπανικά είναι εντελώς άγνωστα σε μένα. Οι δύο πεντάδες βρίσκονται στον αγωνιστικό χώρο από πλευράς Μπανταλώνα. Όπως με ενημερώνουν και από την Αθήνα, το πρόβλημα βρίσκεται στον τελικό ενισχυτή της εικόνας που στέλνει το παιχνίδι στον δορυφόρο και γι' αυτό ακριβώς και η εικόνα δεν φτάνει στην Αθήνα. Το τζάμπολ στην δεύτερη παράταση έγινε, η μπάλα κύλησε εκτός τερένα από τα χέρια του Τόμας Ζοφρέσα. Ο Ζοφρέσα, ο Σμιθ, ο Βιγιακάμπα, ο Φεράνα και ο Ντάνιελ Πέρες είναι η πεντάδα για τον Ομπράντοβιτς. Η πρώτη επίθεση λοιπόν για τον Παναθηναϊκό με τον Βολγόφ που έχει το Φεράν μπροστά του. Βγάζει για τον Αλβέρτη, διστάζει αυτός μπροστά από τον Σμιθ.
Ο Παταβούκας παίρνει το σκρίν από τον Βολκόφ. Διστάζει κι αυτός από τα 6-25. Μυριούνης. Απομένουν 7 δευτερόλεπτα στους παίκτες του Παναθηναϊκού. Σου τριών πόντων από τον Αλβέρτη. Ναι, ο Αλβέρτης. Σου τριών πόντων. Αυτό είναι το πρώτο καλάθι του Αλβέρτη στο παιχνίδι. 70-73. 4 και 24 πριν από την λήξη. Έχει ανάγκη ο Παναθηναϊκός αυτό το κρίσιμο διάστημα τους πόντους από τον Αλβέρτη. Αφού ο Μυριούνης, αφού ο Οικονόμου βρίσκεται στον πάγκο. Σμιθ για τον Πέρες, έχει μπροστά του τον Αλβέρτη, επιχειρεί τη διείσδυση φάουλ από τον Αλβέρτη που καταλογίζει ο Κολούτσι. Τρίτο φάουλ για τον Φρανκίσκο Αλβέρτη και δικαίωμα για βολές στον νεαρό τον Ντάνιελ Πέρες. Οι δύο ομάδες αυτή τη δεύτερη παράταση έχουν αλλάξει καλάθια. Οι Καταλανοί σουτάρουν στο καλάθι που σούταραν και στο δεύτερο ημίχρονο, αν αυτό μπορεί να σας βοηθήσει στην παρακολούθηση του αγώνα. Ο Πέρες πήρε την μπάλα από τον Ράντιτς, τον Κροάτι διαιτητή. Είναι άστοχος στην πρώτη του βολή. 4 λεπτά και 5 δευτερόλεπτα για τη λήξη της δεύτερης παράτασης. 70-73 για τον Παναθηναϊκό, που ίσως σήμερα έχει μια πρώτη τάξης ευκαιρία να αποδείξει πόσο μεγάλο ταλέντο μπορούν να κρύβουν οι νεαροί παίκτες που έχει στον πάγκο του. Ο Πέρες αστοχεί και για δεύτερη φορά. Ριμπάουντ από τον Βολκόφ, η μπάλα στον Παταβούκα, που δείχνει στους παίκτες του να μην βιάζονται για την ολοκλήρωση της επίθεσής του. Της επίθεσής τους, η μπάλα φτάνει στον Βολκόφ. 13 δευτερόλεπτα στον Παναθηναϊκό. Παταβούκας. 3 και 42 για τη λήξη της δεύτερης παράτασης. Πάντα Παταβούκας. 4 δευτερόλεπτα, τώρα 3. Η μπάλα φτάνει στον Μυριούνη. Κλείνεται αυτός. Υπάρχει επιθετικό φάουλ που καταλογίζει ο Ράντιτς. Με τη συμπλήρωση των 30 δευτερολέπτων ο Μυριούνης προσπάθησε να απελευθερωθεί. Έκανε επιθετικό φάουλ τον Τόμας Ζοφρέσα. Βλέπω ότι η γραμματεία χρεώνει το φάουλ στον Αλβέρτη. Τώρα το χρεώνει στον Μυριούνη. 4 φάουλ λοιπόν και από τον Χρήστο Μυριούνη. Πολλά φάουλ για τους παίκτες των δύο ομάδων και είναι φυσιολογικό καθώς έχουμε 47 λεπτά αγώνα μέχρι στιγμής. Τόμας Ζοφρέσα για τον Βιγιακάμπα. Υπό την επιτήρηση του Παταβούκα επιχειρεί τη διείσδυση. Τόμας Ζοφρέσα διστάζει μπροστά από τον Γκάλι. Προσπάθεια δύο πόντων, υποπίεση, rebound από τον Αλβέρτη. Και τώρα Γκάλις από την πάσα του Παταβούκα. Ο Γκάλις δεν ολοκληρώνει την επίθεση του Παναθηναϊκού και καλά κάνει. Ήταν μόνος του απέναντι σε 4 Καταλανούς. 2 και 57 για τη λήξη της δεύτερης παράτασης. 70-73 ο Παναθηναϊκός πάντα μπροστά στο σκορ. Γκάλις με τον Τόμας Ζοφρέσα. Επιχειρεί τη διείσδυση. Φάουλ και καλάθι από τον αρχηγό. 70-75 από τον Γκάλι που παίρνει και φάουλ από τον Τόμας Ζοφρέσα. Ο Γκάλις που όπως βλέπω αγωνίζεται με την μύτη του να τρέχει αίμα ακόμα, ενώ τώρα αναγκάζεται εκ των πραγμάτων ο Μπράντοβιτς να πάρει time out. 70-75, 2 και 46 πριν από την λήξη. Ο Γκάλις έχει δικαίωμα και για μία βολή ενώ έχει φτάσει τους 26 πόντους. Είναι ένα πολύ μεγάλο παιχνίδι κυρίες και κύριοι αυτό που γίνεται στο παλάθιο, στο παβεγιόν Ολύμπικο της Μπανταλώνα. Οι παίκτες του Παναθηναϊκού ελέγχουν το παιχνίδι, προηγούνται 70-75. Έχω την εντύπωση ότι είναι από τα μεγαλύτερα παιχνίδια που έχουν δώσει οι ελληνικές ομάδες. Το time out συνεχίζεται με τον πολίτη να ζητά από ότι είμαι σε θέση να δω ήρεμο ρυθμό από τους παίκτες του και βεβαίως ο Παναθηναϊκός στα υπόλοιπα 2 και 46 δεν έχει λόγο να βιάζεται. Ήδη οι παίκτες του Παναθηναϊκού επέστρεψαν στον αγωνιστικό χώρο, κάτι που δεν συμβαίνει και με τους Καταλανούς. Ο Τόμας Ζοφρέσα έκανε το δεύτερο φάουλ του. Θυμίζουμε ότι ο Ραφαέλ έχει φύγει με 5 φάουλ από το παιχνίδι. Ο Γκάλις παίρνει θέση για να εκτελέσει την συμπληρωματική βολή. Ευκαιρία για τον Παναθηναϊκό βεβαίως να ξεφύγει με 6 πόντους. Όπως με ενημερώνουν από την Αθήνα, η Βλάβη έχει αποκατασταθεί. Θα παρακαλούσα το κοντρόλ να με ενημερώσει για να βεβαιωθώ και εγώ για μία ακόμα φορά. Βεβαίως ήρθε λοιπόν η εικόνα. Ο Γκάλις αστόχησε όμως στην συμπληρωματική βολή. Τόμας Ζοφρέσα στην οργάνωση του παιχνιδιού για την Χουβεντούτ. 70-75, 2 και 36 πριν από την λήξη. Φεράν για τον Βιγιακάμπα. Έχει τον Γκάλι αυτός μπροστά του. Παίρνει το σκρίν από τον Σμιθ, επιχειρεί και την διείσδυση. Σου τριών πόντων από τον Ζοφρέσα. Είναι άστοχο rebound από τον Σμιθ που χάνει την μπάλα. Ο Φεράν
Κάνει βήματα που δεν καταλογίζονται. Κερδισμένος ο Mike Smith. Νέα επίθεση λοιπόν για τους Καταλανούς. Ο Smith κάνει τον έλεγχο. Φάουλ εκεί βεβαίως πάνω στον Γκάλι από τον Mike Smith. 2 και 10 πριν από την ληχθεί. 70-75. Βλέπετε εδώ τον Mike Smith που κάνει το τέταρτο προσωπικό του φάουλ στη φάση αυτή πάνω στον Γκάλι. Που με μεγάλη ταχύτητα κατάφερε και κέρδισε την μπάλα. Όταν ο Smith έχασε τον έλεγχο. Να εδώ ο αρχηγός του Παναθηναϊκού έχει 26 πόντους. Είναι πρώτο σκόρερ του παιχνιδιού από πλευράς Μπανταλώνα. Πρώτο σκόρερ είναι με 21 πόντους ο Σμιθ. Ο Γκάλης έτοιμος για βολές. Βλέπετε εσείς εδώ τη μασκότ της Μπανταλώνα. Ο Γκάλης έχει 4 στις 6 μέχρι στιγμής στο παιχνίδι. Τον βλέπετε εδώ. 5 στις 7, 70-76. 27 πόντοι από τον αρχηγό που κάνει πολύ μεγάλο παιχνίδι σήμερα καθώς έχει και πολύ μεγάλη βοήθεια στην άμυνα. Έχει εξουδετερώσει την κυριολεκσία των Ζωφρέσα. 70-77, 2 και 8 πριν από την λήξη της δεύτερης παράτασης. Διακάμπα με τον Παταβούκα. Ζωφρέσα. Ντάνιελ Πέρες με τον Αλβέρτη. Και πάλι Ζωφρέσα. Φεράν. Και πάλι στο Φρέσα, πρέπει να προσέξει ο Βολκόφ εκεί, υπάρχει φάουλ από τον Παταβούκα, ο Παταβούκας που κάνει το τέταρτο φάουλ του, αλλά βεβαίως σε αυτό το σημείο το πιο σπουδαίο είναι να προστατευτεί από το πέμπτο Βολκόφ και όχι να χρεωθεί κάποιος άλλος συμπαίκτης του με τέταρτο. Να εδώ η παρέμβαση από τον Παταβούκα, ο Φεράν έχει δικαίωμα για βολές. Ο Μπράντοβιτς έχει ζητήσει να κάνει αλλαγή. Αλλά δεν μπορεί καθώς ο νεαρός Αλμπέρτ Αλφόνς Γκαρσία που είναι έτοιμος να μπει στο παιχνίδι θα αντικαταστήσει το Φεράν που έχει δικαίωμα για βολές. Βλέπετε εδώ τον Κώστα Πολίτη και πίσω του τον Μινά Γκέκο. Ο Φεράν έχει δικαίωμα για βολές. Μειώνει σε 71-77, 1-52 πριν από τη λήξη της δεύτερης επαναλαμβάνω παράτασης. ...72-77 από το Φεράν που φεύγει τώρα από το παιχνίδι έχοντας σημειώσει 8 πόντους. Οι Καταλανοί που πιέζουν πλέον καθώς δεν έχουν άλλη επιλογή σε όλα τα μήκη και τα πλάτη του γηπέδου. Ο Βολκόφ για τον Παταβούκα κλείνεται αυτός. Υπάρχει φάουλ από τον Βιγιακάμπα. Το βλέπετε εδώ. Τέταρτο φάουλ για τον Βιγιακάμπα όπως δείχνει η γραμματεία. Υπάρχει κάποιο λάθος στο ταμπλό. Βλέπετε και τον Κώστα Παταβούκα με δύο εύστοχες βολές έστειλε τον Παναθηναϊκό στην παράταση. Να και ο Πολίτης που συζητά με τον Γκάλι. Ο Κώστας Παταβούκας έχει 3 στις 3, 72-78. 1-49 για τη λήξη της δεύτερης παράτασης. Ο Παταβούκας έχει δικαίωμα για μία ακόμα βολή λοιπόν. Ολύμπια ψυχραιμία από τον Παταβούκα, 4 στις 4 σε πολύ κρίσιμα σημεία, 72-79, 1-45. Ζωφρέσα του τριών πόντων, αστοχή rebound από τον Βολκόφ, ηρωική προσπάθεια από τον Ουκρανό, φάουλ του Ντάνιελ Πέρες πάνω στον Γκάλι. Ο Πέρες φεύγει με 5 φάουλ, είναι ο τέταρτος παίκτης της Κουβεντούτ που θα φύγει από το παιχνίδι. Βλέπετε εδώ τον Φεράν που θα τον αντικαταστήσει. Το σημαντικό για τον Παναθηναϊκό είναι ότι σε αυτό το κρίσιμο σημείο απομένουν 1-35. Δεν έχει δικαίωμα για άλλο time out ο Μπράντοβιτς. Έτσι λοιπόν αρκείται στο να παρακολουθεί την εξέλιξη του παιχνιδιού και να κάνει τις αλλαγές μην μπορώντας να πει κάτι παραπάνω στους παίκτες του. Ο Γκάλης έχει δικαίωμα λοιπόν για μία συν μία βολές. 1-35 για τη λήξη. 72-79. Βλέπετε εδώ τον αρχηγό του Παναθηναϊκού. 29 πόντοι από τον Γκάλι που έχει 7 στις 9 βολές. 72-80 λοιπόν για τον Παναθηναϊκό που σε αυτά τα κρίσιμα 10 λεπτά των δύο παρατάσεων φαίνεται ότι έχει περισσότερη ψυχραιμία, περισσότερη επιλογή. Ας περιμένουμε όμως να τελειώσει το παιχνίδι. Ο Γκάλι κάνει το σκορ 72-81. Η διαφορά και πάλι στη μέγιστη τιμή της από το ξεκίνημα. 1-29 για την λήξη. Για κάμπα στούτο, όχι, δεν μπορεί υπό την πίεση του Βολκόφ. Η μπάλα φτάνει στον Τόμα Ζωφρέσα, υποπίεση του τριών πόντων. Εύστοχος ο Ζωφρέσα μπροστά από τον Γκάλι. 75-81. Ο Παταβούκας με τον Ζωφρέσα. Double team εκεί. Μπάλα περνάει προς τον Γκάλι.
Κρατάει αυτό την μπάλα, 22 δευτερόλεπτα στους παίκτες του Παναθηναϊκού. Βολκόφ, ο πολίτης ζητά από τους παίκτες του να απλωθούν στις τέσσερις γωνίες. Υπάρχει φάουλ εκεί που καταλογίζει ο Κολούτσι. Έχει δικαίωμα από τα Βούγκας, τον οποίο βλέπετε εδώ. Δεύτερο φάουλ από τον νεαρό τον Αλφόνς Αλμπέρτ Γκαρσία. Ξαναβλέπετε την φάση του Γκαρσία. Πήγε με πρόθεση πάνω στον Παταβούγκα, αλλά τέτοιες ώρες τέτοια λόγια για τους δύο διαιτητές. 1:03 για τη λήξη, 75-81. Ο Παταβούγκας έχει 4-4 μέχρι στιγμής και 4 πόντους συνολικά. 5-5 από τον Παταβούγκα που αποδεικνύεται τέρας της ψυχραιμίας, θα το πούμε για μία ακόμα φορά, 75-82. Και 75-83 με 6 πόντους του Κώστα Παταβούκα, όλους αποβολές. Τόμας Δοφρέσα. Για τον Διακάμπα η μπάλα θα φτάσει στον Αλμπέρτο Αλφόνσο Νεαρό. Έρμπολ, δώρο για τον Παναθηναϊκό. Ο Γκάλης παίρνει το rebound και το φάουλ από τον Μάικ Σμιθ. Είδατε, ο Νίκος Γκάλης δεν έδωσε την μπάλα στον Αλμπέρτη, πήγε για το φάουλ. Έχουμε λοιπόν πέμπτο φάουλ για τον Μάικ Σμιθ. Ο πολίτης ζητάει time out 49 δευτερόλεπτα και 8 δέκατα πριν από την λήξη. Βεβαίως ο Παναθηναϊκός βρίσκεται αγκαλιά με μία ακόμα εκτός έδρας νίκη. Την πέμπτη του κατά σειρά σε αυτή την φάση του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος, με μόνη παρένθεση το παιχνίδι της Κωνσταντινούπολης με την ΕΦΕΣ Πίλσεν. Βλέπετε εδώ τον πάγκο της Χουβεντούτ. 75-83, 49 δευτερόλεπτα και 8 δέκατα πριν από την λήξη του αγώνα. Να και ο πάγκος του Παναθηναϊκού, ο πολίτης έδωσε και τις τελευταίες οδηγίες. Βολκόφο, Αλβέρτης Μυριούνης Παταβούκας στον αγωνιστικό χώρο. Τώρα θα μπει και ο Γκάλης. Ο οποίος και κατευθύνεται, όπως βλέπετε εσείς, αυτό το γενικό πλάνο προς την γραμμή των φάουλ για να εκτελέσει τις βολές. Ο Νίκος Γκάλης που μέχρι στιγμής έχει 30 πόντους. Επαναλαμβάνω, 49 και 8 πριν από την λήξη. Rebound από ποιον? Από τον Τόμας Δοφρέσο. Ο Παναθηναϊκός προηγείται 83-75. Σουτ από τον Διακάμπα για 3 πόντους. Εύστοχος ο Διακάμπα. 83-78. 38 δευτερόλεπτα. Ο Παταβούκας αποφεύγει τον Φεράν. Του κάνει φάουλ ο Αλφόνσο Αλμπέρ Γκαρσία. Έχω την εντύπωση ότι ο Κολούτσι μπορούσε να δώσει σκεμμένο εκεί, αφού ο Γκαρσία πηγαίνει ακριβώς πάνω στον παίκτη, τον αντίπαλο, με στόχο να κάνει φάουλ, να σταματήσει το χρόνο. Βλέπετε τον Διακάμπα εσείς. 35-9 για το τέλος, 78-83. Αυτός είναι ο νεαρός ο Αλφόνσο Αλμπέρτ Γκαρσία. Να και ο πολίτης, πάντα σκεπτικός αλλά και πάντα ήρεμος, πραγματικός στρατηγός κατά τη διάρκεια κάθε αγώνα ο Κώστας Πολίτης. 78-84 από τον Παταβούκα που δίνει πραγματικό ρεσιτάλ από την γραμμή των βολών με 7-7. Το τονίζουμε σε πολύ κρίσιμα σημεία των δύο παρατάσεων. 78-85 με 8-8. Τόμας Δοφρέσα έχει μπροστά του Γκάλι και Βολκόφ για τον Διακάμπα. Ο Φεράν για 3 πόντους, άστοχος rebound από ποιον? Από τα χέρια του Γκαρσία, έφυγε εκτός τερέν. Σωστή υπόδειξη από τον Ράντιτς. Απομένουν 23 δευτερόλεπτα και 5 δέκατα, 78-85. Πρέπει να γίνουν πράγματα και θάματα για να αλλάξει η ροή του αγώνα και βεβαίως ο Παναθηναϊκός να μην πάρει το ροζ φιλοαγώνα του νικητή. Βολκόφ για τον Παταβούκα. Μυριούνης θα συγκρατήσει την μπάλα. Βολκόφ, 17 δευτερόλεπτα, 16 τώρα ο Γκάλης. Φάουλ από τον Γκαρσία. Ο πάγκος του Παναθηναϊκού ζητά εσκεμμένο φάουλ. Ο Νίκος Γκάλης έχει δικαίωμα για βολές, ενώ έχει φτάσει τους 30 πόντους ήδη. Βλέπετε εδώ το φάουλ, αγκαλιά παίρνει ο νεαρός τον Γκάλη, το χέρι του χτυπάει. Βλέπετε εδώ τον αρχηγό του Παναθηναϊκού έτοιμο για τις μία και μία βολές. 78-86. 14 δευτερόλεπτα και 2 δέκατα για την λήξη του παιχνιδιού.
Πάντα ο Γκάλης σε πρώτο πλάνο, άστοχος αυτή τη φορά. Η διαφορά όμως στους 8 πόντους, έχω την εντύπωση ότι δεν μπορεί να αλλάξει τίποτα στα 8 δευτερόλεπτα που απομένουν. Σου 3 πόντων από τον Γκαρσία, τον νεαρό είναι εύστοχος αυτή τη φορά. 81-86, ο Βολκόφ θα επαναφέρει. Ο Κολούτσι ζητά ένα διακοπή, ο χρονός ένα δευτερόλεπτο και ένα δέκατο. Το παιχνίδι τελειώνει, κυρίες και κύριοι, ο Παναθηναϊκός κερδίζει 86-81. Πλέον πατάει πολύ σταθερά στην δεύτερη θέση του ομίλου του. Κυνηγά την ΕΦΕΣ Πίλσεν, από την οποία έχει πολύ καλύτερο, πολύ ευνοϊκότερο πρόγραμμα στα επόμενα παιχνίδια. Να σας θυμίσουμε ότι στο επόμενο παιχνίδι υποδέχεται στο γήπεδό του την Clear Cantu. Βλέπετε εδώ τον πολίτη. 81-86, πολύ μεγάλη νίκη, θα το τονίσουμε και πάλι από κάθε άποψη για τον Παναθηναϊκό. Παρακαλώ την Αθήνα να με ενημερώσει. Αν έχουμε χρόνο θα προσπαθήσουμε να φέρουμε τον Κώστα Πολίτη εδώ στον χώρο που βρισκόμαστε. Έχουμε λοιπόν λίγο χρόνο. Ο συνάδελφος ο Ηλίας Ξένης είναι αυτός που προσπαθεί να φέρει τον Κώστα Πολίτη δίπλα μας. Βεβαίως τέτοιες στιγμές είναι πολύ δύσκολο. Επαναλαμβάνω, είμαστε πολύ μακριά από τον χώρο των πάγκων και των αποδυτηρίων. Ο Παναθηναϊκός παίρνει πολύ μεγάλη νίκη, το τονίζουμε για μία ακόμα φορά, έστω και αν η λέξη πολύ σπουδαία νίκη επαναλαμβάνεται συνέχεια. 81-86 βρίσκεται αγκαλιά με την δεύτερη θέση. Ο Κώστας Πολίτης έφυγε, πήγε στα αποδυτήρια με τους παίκτες του. Βεβαίως αυτές είναι στιγμές.